έκανα το λάθος και βγήκαμε φωτογραφία με τους δύο πύργους. Είμαι 1,86 προς 1,87 και φαίνομαι σαν τον Μπουγάτσα μπροστά τους. Όχι, μην λες. Τι να μιλάω τέτοια, φίλε, τι να μιλάω. Βγήκε ο άλλος, ο Σάλιατζης, βγήκε με το μοντέλο, με την υπερθεά να πούμε, που έχει υποδοχή στο μαγάζι. Και χάθηκε μπροστά της, δεν έβαλε το σκάμνι. Κοίτα. Εγώ έκανα το λάθος, ο Βλάξ, είμαι Βλάξ. Και βγήκαμε με τους δίδυμους πέντε. Καλά, αυτή είναι 2-13 ο καθένας. Λάζαρο Παπαδόπουλο, Γιάννη Γιαννούλη. Φαίνομαι σαν τον Μπουγάτσα. Ναι, δεν φαίνομαι, ρε Θόδωρε. Καταρχήν δεν είπες έχουμε παρέα σου. Κάτσε, ρε φίλε. Κάτσε, δεν με πεις τι θα πω να μου. Δηλαδή, ακόμα για τα οπαδικά να μου πεις. Θα σου πω. Την ώρα που θα λες εσύ, κάτσε να φάω. Θόδωρε, φοβερά τα. Πώς να τα πω, σοκολατάκια. Σοκολατάκια είναι με καρύδα, αλλά πρόσεχε λίγο. Γιατί μετά τα 50 σηκώνεται από πίσω με. Μετά τα 50 γίνεται. Δεν μπορεί να σε καρκάλε. Κοντά είσαι και εσύ, μη στεναχωριέσαι. Καλά, θα μας πεις εσύ τις εντυπώσεις. Κάτι μήνες είσαι μακριά. Φίλε μου, καλέ μου φίλε Ζάκο, θα μου πεις εντυπώσεις και θα μου πεις τι να αποφύγω. Αν αρχίσει και να καρκαλιέσαι. Θα σου πω εγώ και το αντίδοτο. Εγώ είμαι γλυκατζή. Λίγο μου αρέσουν τα γλυκατζή. Όχι πάρα πολύ. Σε βλέπω στα 53 φορά λιπάκι με τη ράντα. Λοιπόν, μη λε τέτοια. Το σουνού. Μη λε τέτοια. Άρα. Καλησπέρα, είπε στον κόσμο. Εσύ, εγώ, άντε εγώ... είσαι, ρε φίλε, δηλαδή. Εσύ είπες καλησπέρα, τρίγια. Ο Χριστός και η μαμά του. Εσύ είπες καλησπέρα, άντε εγώ δεν είπα. Είμαι ανάγωγος. Εσύ που είσαι σαβουάρ βίβλο, γιατί δεν είπες. Πες τον πολύ καλό μας συνεργάτη που μας κάνει τα μαγικά του εδώ πέρα και βγάζει τον κόσμο, μας ακούει όλο τον κόσμο. Δεν λέω τώρα τσατίστηκα. Βασίλης, δεν λέω. Καβαδίας λέω εγώ. Ωραία. Βασίλης Καβαδίας, συγχωρείτε. Όλε, όλε, όπως κάνατε μετά την νίκη σας με τη Λάρισα στο Καφτατζόγλιο. Πήγατε και πανηγυρίζατε και στο Πεταλάκι και κερδίσατε την Μπαρσελόνα. Θυμάμαι όταν μας είχατε κερδίσει. Όμως στο μπάσκετ σε ένα μας κάνατε στη Ντούμπα την άλλη μέρα που παίζατε ποδόσφαιρο, κάνατε γύρω του θριάβου. Ναι, είναι είδηση. Ήτανε. Όταν κέρδιζε τη δεκαετία 80-90 ο Πάουκ τον Άρη ήταν είδηση πραγματικά. Γιατί ήταν λοιπόν, μια ομάδα με τις τότε με τις πολύ τότε. Καλές σχέσεις του Γιάννη. Όλοι ξέρουμε τις παράνομες ελοπίσεις. Με το ζήκ που χόρευε πάνω στα τραπέζια τα ξέχασα. Αν έσυρε κι άλλα. Λοιπόν, επιχειρήματα. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε καταρχήν τον καλό ακροατή και μαρμητόσκυλο. Φίλο της εκπομπής μας, τον Θοδωρή, ο οποίος είναι άρτια αφιχτής εδώ στο στούντιο από τη Γερμανία. Καλησπέρα, αδερφέ Θεόδωρε. Ήρθε προφανώς, συγγνώμη, Θόδωρε, πριν πεις, ήρθε προφανώς να δει τον ντέρμπι με τον Απόλλων Αθηνών. Όχι, ήρθε να δει το ντέρμπι των τριτοτετάρτων που θα φέρουν χ για να μεγαλώσει η ψαλίδα. Ελά, ρε Θόδωρη. Καλώς ήρθες καταρχήν. Καλησπέρα. Καλησπέρα στην παρέα σας, καλησπέρα στους ακροατές. Μια καλή εκπομπή να έχουμε. Έτσι. Ένα φοβερό δίδυμο είστε οι δυο σας. Έχετε δέσει πολύ ωραία. Να είσαι καλά. Δίνετε χρώμα σε εμάς από το εξωτερικό και μιλάω εκ μέρους πολλών προσωπών, πιστέψτε με. Σας ακούν φανατικά τώρα, Νεκτάριος, Μιχάλης, όλοι εκεί πέρα. Χαιρετίζω μας όλα τα παιδιά. Σε όλους. Έτσι, και είναι μεγάλη υπόθεση σε εμάς στην Ξενιτιά να έχουμε φωνές σαν τη δικιά σας για να περνάει εύκολα, πιο εύκολα τέλος πάντων η μέρα και η νύχτα μας. Να πούμε και εμείς ευχαριστούμε τη σειρά μας γιατί. Τουλάχιστον όχι μόνο και από Γερμανία και από Αυστραλία και από Αγγλία, τα παιδιά και από Ελβετία, από παντού. Από Αμερική. Και από Αμερική, πάρα πολλοί φίλοι. Στηρίζουν εδώ και το Λίμπερο και γενικά τις εκπομπές μου. Να πούμε ότι αυτά τα σοκολατάκια, αδερφέ, με συγχωρείτε. Δεν σ' άρεσε. Αλλά είναι για τα φάνη, να πούμε. Φοδωρέ. Η Μέρκελ με τον άλλο να τον τζάμπει. Πώς φαίνεται, ρε φίλε, ο άνθρωπος με γούστο και επίπεδο. Τρία έχω φάει ήδη. Είναι φοβερά. Φάει, φίλε, γιατί έχει να φάει τρία σοκολατάκια τον πόλεμο του Ιράκ. Τι φίλε. Γκουρμέ σοκολατάκι. Ρεΐον Παυλίδης και πάλι. Από την Νεάπολη εκεί πάνω, πού να δεις εσύ γκουρμέ. Από τους αμπελόγκους. Τυροκαρτούν, μιλάς κιόλας. Η Κοκακόλα ήρθε πέρσι και σε αμπελόγκους. Μάλλε ξύπτε το σαν τυροκαρτούν από την Νεάπολη. Ούτε ο Άς δεν είχατε. Έλα. Λοιπόν. Λάχω τραβόλτα. Πριν μπούμε στα θέματα, να πούμε, έχεις και εσύ, κρατάει. Να πούμε ότι η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα, Δευτέρα και Παρασκευή 10 ως 12 και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 8 ως 10. Θα σας το λέω. Τώρα τι να με στο... Τώρα είναι αυτό που να σας πω. Φυσικά να πω ότι έρχεται στα ραδιόφωνά σας και στα αυτάκια σας η εκπομπή αυτή, γιατί βασικός υποστηρικτής της είναι το Escobar Espresso Coffee Bar, Γεωργίου Παπανδρέου 9, τηλέφωνο 2311-208-301. Επαναλαμβάνω για τα ρεζερβές σας 2311-208-301. Ανοιχτά από 8 το πρωί για το καφεδάκι σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας, με την παρέα σας, με την κοπέλα σας, με οποιοδήποτε εσείς διαλέξετε για να πάτε στο Escobar. Ένα από τα ωραιότερα στέγια της πόλης, αν όχι το ωραιότερο, για να απολαύσεις αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης ομάδας. Και είπαμε και έναν ακόμη λόγο για τον οποίο
Ειδικά Παρασκευή, Σαββατοκυριακή πρέπει να επισκεφτείτε πλέον το Εσκομπάρ. Έχει εκεί μια κακάσχημη για υποδοχή ο Μαύρος Γάτος. Άμα τη δείτε, φεύγετε, σας γίνεται σαλιγκάρι, παιδιά. Να μην πάτε καθόλου. Καλά, έχει μια θεά. Ναι. Έχει ανεβάσει μια θεά ο Μπουγατσίνιο. Και ο Μάνος. Μην δίνουμε τα έσωμα μόνο στον Εγώ δεν είδα το Μάνο. Εγώ το Μπουγάτσα με έδειξε. Σταμάτα να τρώζε. Από πάνω βάλει τώρα Μπουγάτσα. Άλλο να βάλω ρε Μπουγάτσα ή μαγειό. Φάει ρε φίλα λαφτίνη και εμεί κάνει σοκολάτε στα γυαλιά. Σιγάρε μαζέκα και μακουκούλα. Φοράω τζαμιά μοιοπία. Σιγάρε. Πουά. Σιγά. Δηλαδή έλεο. Για προχωρά, για προχωρά. Πώ θα πω. Κάτσα Έλα, διάβαστο. Λοιπόν, καλά, ο Θόδωρος, όταν λέει ποιο είναι. Μια σχολή εκπαίδευση πιλότων, παιδιά στην Ελλάδα, με σύγχρονο στόλαρο σκαφών, παρακαλώ, όχι μπακατέλε, και εξομοιωτή πτήσεων. Mm-hmm. Πρωτοποριακή. Γίνε πιλότο, λοιπόν, με πιστοποιημένο δίπλωμα, αναγνωρισμένο παγκοσμίω, όχι μόνο Ελλαδιστάν, και βρε αμέσω δουλειά με πολύ υψηλέ αποδοχέ, έτσι, στι μεγαλύτερε αεροπορικέ εταιρείε. Σε παίρνουν κατευθείαν. Κάνε το όνειρό σου, λοιπόν, πραγματικότητα και ετοιμάσου για μεγάλε πτήσει. Sky Aviation Academy με εγκαταστήσει στην Περαία. Διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Πληροφορίες φυσικά στο skies.gr και στο τηλέφωνο 2392-021-100. Ξαναεπαναλαμβάνω, 2392-021-100. Θοδωρέ, επειδή αυτός για να το διαβάσει αυτό το πράγμα θα είναι λίγο δύσκολο, προσλαμβάνεσαι εδώ στην εκπομπή. Μόνο αυτή τη λέξη γράψα μου στα ελληνικά. Τα άλλα τα ξέρω. Ωραίο, ωραίο. Του το πέταξε το χαρτί, δεν γι' αυτό χρειάζεται εικόνα καμιά φορά. Του το πέταξε το χαρτί του Θόδωρου για να το διαβάσει ο άνθρωπος. Δηλαδή την Δευτέρα που δεν θα είναι ο Θόδωρος, ποιος θα το διαβάσει. Να τηλέφωνο εδώ. Του παίρνουμε τηλέφωνο, σωστά. Να πούμε τρόπους επικοινωνίας εκπομπές για την ώρα μόνο με τα μηνύματά σας. FM κενό, σχόλιο μήνυμα, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση. Αποστολή στο 54526. Όλα τα μηνύματά σας, εφόσον είναι μέσα σε ραδιοφωνικά πλαίσια και όρια. Γιατί είναι γνωστή η ποιότητα και ο σεβασμός που έχουμε προς τον ακρότη, θα διαβαστούν FM και ενό σχόλιο μήνυμα. Αποστολή στο 54-526. Πολλά θεματάκια έχουμε να πούμε. Έχουμε. Και σήμερα έχουμε την τεράστια, την μεγαλειώδη, την τη φανταστική νίκη που δεν έχει κάνει όμοια άλλη ομάδα ελληνική. Μάλιστα το σκορ, μάλιστα. Σε εκτός έδρας ευρωπαϊκό μάτσο ομίλων. Δεν υπάρχει ομάδα ελληνική. Που στο 16ο λεπτό να είναι 0-3. Σωστά. Του μεγάλου ΠΑΟΚ, σωστά. Του Ρασβάν Λουτσέσκου, η οποία κατατρόπισε την Μπατέ. Μπατέ είναι βαγοκαμπόιδες και δεν είναι Μπάτι. Την Μπατέ Μπορίσο, η οποία είναι ομάδα Champions League. Να το, είναι είναι αυτή η Liverpool, η United, βέβαια, η Real και η τέτοια. Είναι και λίγο η Μπαρτσελόνα. Κοίταξε πάντως. Την Μπατέ Μπορίσο. Μπαίνουν όλοι στο ίδιο ζύγι. Σίγουρα ομάδα Champions League δεν είναι η Λαμία. Αυτό είναι η Λάρισα που κέρδισε εσύ. Σε αυτό το επίπεδο. Και κάτι λεβαδιακή. Αυτή η μπάτε που μπορεί σε αυτό το επίπεδο. Μπράβο. Δεν νομίζω. Πιστεύω. Δεν νομίζω. Για να έχουν παίξει Champions League. Φυσικά αν κέρδιζε ο Άρης σε κανένα φιλικό την μπάτε μπορεί σε. Μπορεί να δούλευε και ο Κατηγέρη στο Λευκοπύργο που σα περιμένει εκεί πέρα. Καμιά... Μ' άρεσε, σα πω. Καμιά 48 χρόνια. Ένα 4 έχω έτσι κλειστεί. Μην μιλά πάνω μου. Θα μιλάω από κάτω σου, από πού να μιλάω. Από κάτω μου πρέπει. Δεν θέλω να μιλά από κάτω μου, αλλά. Το είναι η μοίρα σου. Από κάτω μου. Ναι, τώρα είσαι καβάλο άλογο, θα ξεβάλει. Με μεταφορική σκέψη στι 21 του μηνό, πιστεύω. Ναι. Έτσι λέω. Ναι, 21 του μηνό, φιλαράκι, θα είσαι τουλάχιστον 4 βαθμού πίσω από τον Πάκο. Τέσσερις. Ναι. Αφού ένα είμαι ήδη και θα μας κερδίσετε τέσσερις. Άρα δηλαδή. Όχι. Άρα θα κερδίσουμε, λες. Χωρίς το μάτς της αγωνιστικής. Άρα θα χάσουμε εμείς και θα κερδίσετε εσείς. Αυτά προβλέπεις. Πώς γι' αυτό, γι' αυτό είσαι πλούσιος από το στοίχημα. Πώς τα ξέρεις. Είσαι πολύ καλό. Εσύ και ο Νοστράδαμος. Δεν παίζει. Αφού κονομάω στο κίνο. Γιατί δεν παίζει. Κίνο είσαι, ναι. Ξέχασα ότι είσαι. Πάτε Μπορίσο. Πάτε Μπορίσο, να πούμε ότι είναι. Έχουν. Κατασκευάζουν τρακτέρ. Σοβαρά. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι φορά κίτρινα. Και δεν παίξω, ούτε το είδα. Το λέω εγώ. Για να δεις πόσο σημασία έδωσα στο παιχνίδι που πίστευα ότι θα χάσει, ας πούμε, γι' αυτό δεν το είδα. Είσαι ψεύτης ότι δεν το ξέρω. Πήγα, είδα. Σοβαρά. Όχι το παιχνίδι. Ότι δεν ξέρει ότι κατασκευάζω τρακτέρ. Όχι, δεν το ήξερα. Αφού το έχω να στο επιτροπικά. Στο επιτροπικά. Σοβαρά, ούτε είδα. Δεν πήγα σήμερα. Δεν, και επειδή έχω πρόβλημα με το κινητό. Σχολίασε. Ουλίτιδα. Σχολίασα. Το παξιμάδι. Τι είπα, σοβαρά. Βρέζε το ψωμί, δεν με τρελάει. Λοιπόν, λέω ότι εκείνη τη στιγμή επειδή πραγματικά αυτό το ντέρμπι. Πάτε σκύλια λέστε με τον ΠΑΟΚ, δεν το είδα. Πήγα, είδα, προτίμησα να δω τη καινούργια ταινία της Marvel, το Venom. Ναι, ναι. Το είδα. Δεκαετία μετά βγαίνουν, μου λέει 1-4. Λέω, τι παίζαν, τάβλη. Τόσο μεγάλη ομάδα είναι αυτή η Μπάρτε Πόρισο. Λίγο τώρα, άσε τον πρόλογο σε μένα. Στο 0-3 και εσύ και ο Μπουγάτσας και η όμοιη σου, η συνοπαδή σου, το κλείσατε. Ναι.
ούτε την πίτσα που παραγγείλατε δεν προλάβατε δηλαδή, να πάτε μισό κομμάτι. Δηλαδή, ρε... Η πίτσα που παραγγείλατε ήρθε στο 1-4. Δηλαδή ρε εσύ μεγάλε ναι, τρέχεια, αύριο, αύριο, ναι, θα κάτσεις ναι, να δεις τον Άρη, δεν θα κάτσεις. Εννοείται. Εννοείται. Τέτοια... Λέω εγώ ένα σενάριο πάλι 1%, δεν λέω περισσότερο, δεν ένα. Είναι στο 30 θα σου πω, 0-3. Ναι. Θα συνεχίσεις να το βλέπεις. Φυσικά. Φυσικά. Φυσικά, γιατί έχεις ομάδα η οποία μπορεί να γίνει 3-3. Anyway, είσαι ευάλωτος. Γκολ δεν έχω φάει ακόμη. Πώς είμαι βάλω. Πώς δεν έχεις φάει. Ποιο γκολ έχω φάει. Έχεις φάει ένα, δεν έχεις αυτό φάει. Γκολ. Ένα έχει φάει. Ο Θόδωρος εδώ πέρα μας πει μπορεί να έχω φάει και ένα. Ένα έχει φάει και ο Πάο. Φιλικά όλα και κύπελο και ένα πέναλτι. Θα ένα... τα φας μαζεμένα την αγωνιστική. Αυτό θα το δούμε. Λοιπόν, λοιπόν αύριο θα φας, το λέω από τώρα. Για πες. Πότε παίζεις. Να δώσουμε 6-4. 6-4. Αύριο. Πρώτο λοιπόν, μάτσο. Λοιπόν, εγώ δίνω. Δεν ξέρω για σκορ. Τι θα γίνει, τι θα γίνει. Εγώ λέω βάζω δύο γκολ. Δύο γκολ υπέρ του Ρονίου. Τώρα βάλει τρία και θα κερδίσει. Α, λες θα δύο εγώ θα. Εγώ λέω ότι δύο γκολ θα φάει ο Άρης. Αύριο λέω ότι θα φάει. Άρα λες για να πάρει ένα πόντο πρέπει να βάλει δύο γκολ ο Άρης. Έτσι λέω εγώ. Ωραία. Δώσε και ένα σκορ, θα δώσουμε όλοι από ένα σκορ. Σου λέω δεν ξέρω για σκορ. Εγώ έχω την εντύπωση ότι ο Άρης θα κάνει τη δεύτερη ήττα αύριο και ο Πανιώνας θα βάλει δύο τέρματα. Okay, okay. Αν βάλει τρία κέρδισε. Ακούστηκες. Ακούστηκες. Εγώ λέω ότι είναι. Εγώ λέω ότι είναι δύσκολο παιχνίδι. Τριπλή πιστεύω θα κερδίσει ο Άρης όμως. Πιστεύω. Τριπλή είναι. Καλύφτηκες για τη Δευτέρα ό,τι και να γίνει. Ναι. Μα λέω ότι πιστεύω θα κερδίσει ναι, ο Άρης. Ναι, θες να αυτό... σου δώσω σκορ. Μα με αυτό που λες. Θες να σου δώσω σκορ εγώ. Λες, εγώ πρόσεξε λίγο. Μα θα σου δώσω σκορ. Μα ποια είναι η διαφορά μας. Ναι, η διαφορά μας είναι ότι εγώ λέω θα κερδίσει ο Πανιώνιος έτσι, και θα βάλει και δύο τέρματα. Μα και εγώ λέω θα κερδίσει ο Άρης. Εσύ λες τριπλή. Όχι. Αλλά θα κερδίσει ο Άρης. Αν δεν κερδίσει ο Άρης όμως θα πεις Δευτέρα. Εγώ είπα τριπλή. Όχι, όχι, όχι. Θα σου δώσω ακριβές σκόρ μας τώρα. Τι θέλεις. Ναι, βγάλε την τριπλή. Να πάρει πίσω τριπλή. Πες την παίρνω πίσω τριπλή. Αν ήταν να είχα το. Δεν θα το παίξω στοιχηματικά. Αν ήταν να το βάλει ένα πιστόλι. Πέντε έφαγα. Πώς να φάω άλλα. Πέντε έφαγα. Εγώ και ο Βασίλη ήταν ωραία, ρε φίλε. Χάλι μαύρο ήταν. Αλφα εθνική λέει ο Βασίλη. Είσαι άσκετο. Αλφα εθνική γιατί. Δηλαδή προσβάλλει και τον καλεσμένο. Τι θέλει να είναι. Λοιπόν, λέω. Έγινε κλικατή 4 χρόνια. Ωραία. Εγώ λέω ακριβέ σκορ 0-2 κιόλα. Δεν βλέπω να. 0-2. Δεν βλέπω να τρώω γκολ. Ποιο θα με βάλει γκολ. Ο Σπυριδόνοβιτ. Μασούρα και Σπυριδόνοβιτ. Μασούρα και Σπυριδόνοβιτ. Μαστούρα. Μασούρα δεν φίλε. Μασούρα. Αυτό που έβαλε τον γκολ στον Γάβρο και το ακυρώσε. Εντάξει. Δεν πειράζει. Εγώ λέω θα μου κάνουν μια μισή φάση αυτή και πολύ του είναι. Ωραίο φιόγκο για αυτή, σαν δώρο είναι. Είναι δύσκολο παιχνίδι, πιστεύω 0-2. Εγώ δίνω, θα μα πει την άποψή του ο Θόδωρο. Έτσι το βλέπω, ρε φίλε. Πες, εσύ το μα είπε 2-2 και θα χάσει ο Άρης. Εγώ λέω 0-2. Ούτε 0-1 σου είπα, 0-2. Πώς τη βλέπεις, εγώ τη βλέπω αν ο Πανιώνιος παίξει πίσω και πίσω τον Άρη, αλλά παίξει το Αρσέν Βεγκέρ, βγες μπροστά, κάνει παιχνίδι. Και βγει σε αντιπιθέσεις εκεί το Σπυριντόνοβιτς, γενικά ο Πανιώνιος είναι επικίνδυνος. Ναι, γρήγορος, όντως. Αν το παιχνίδι πάει σε οδομαχία μέχρι τέλους και δεν δίνει κανένα χώρο κτλ., τότε θα φανεί πάλι, όπως είπα και το προηγούμενο παιχνίδι, ποιος θα βάλει πρώτος γκολ. Εκεί θα φανεί και ποιότητα των δύο ομάδων. Πιστεύω ότι έχω μεγαλύτερη ποιότητα. Πιστεύω. Μεσοαμυντικά είσαι καλύτερος, μεσοεπιθετικά είστε πιστεύω το ίδιο. Να κάνω μια παρέμβαση. Να κάνω, φυσικά να κάνεις. Ίσως να έχεις ποιοτικότερους ποδοσφαιριστές από ό,τι φάνηκε τις 5 πρώτες αγωνιστικές. Δεν έχεις όμως την εμπειρία της πρώτης εθνικής που έχει ο Πανιώνιος εδώ και τόσα χρόνια συνεχόμενα. Εσύ είπες 2. Μια καινούργια εγώ είπα 0-2. Εσύ είπες 2. Να ολοκλήρωσε. Είσαι μια καινούργια ομάδα στην κατηγορία. Για αυτό μας είπε, το νεοφώτισε στο παράθυρο. Δεν με αφήνεις να μιλήσω. Δεν με αφήνεις. Είμαι διακόπτης. Αγοράκι μου γλυκό, δεν με αφήνεις. Είσαι μια καινούργια καλή ομάδα, θα πω εγώ. Με πολύ καλό προπονητή, από ό,τι φαίνεται, σαν πρώτα δείγματα τη πέντε πρώτη αγωνιστική. Αλλά υπάρχει η έλλειψη εμπειρίας σαν σύνολο ομάδος τα τελευταία 4 χρόνια. Ναι, εγώ πάντα προσέχω τι λέω, στην μεγάλη κατηγορία. Εντάξει, οπότε είναι 2 ταμείων για τον Άρη. Είναι ένα ότι οι 18 μεταγραφές που έχεις κάνει χρειάζεται μεγάλη πίστοση χρόνου για να δέσουν σαν ομάδα, να βρεθούν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να τους μάθει και ο προπονητής τι ώρες κάνουν. Και ένα δεύτερο, ότι ο Πανιώνος είναι ανελιπώς στην Α εθνική, στη μεγάλη κατηγορία. Ωραία. Ενώ εσύ απουσιάζεις τα τελευταία 4 χρόνια. Γι' αυτό είναι το ντεσαβαντάζ για σένα. Τότε. Έπειτα ο Πανιώνος πήρε λίγο τα πάνω, του έκανε μια πολύ καλή. Δύο νίκες και στο κύπελο. Στο κύπελο. Βρίσκεται σε καλό momentum. Θεωρώ ότι λοιπόν, το πρώτο σημείο είναι ο Άσος. Δεύτερο σημείο το θεωρώ έκπληξη το Χ. Αλλά όχι απίθανο. Λοιπόν, αυτό που αποκλείω είναι το διπλό. Ωραία, το διπλό το αποκλείω εντελώς. Να πω ένα στατιστικό. Sorry, δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι, Θόδωρε. Ένα στατιστικό, γιατί εγώ είμαι σε μια εταιρεία. Πιο πολύ παίζω αυτό, δεν θα πω φυσικά ποια εταιρεία. Να πω, το βλέπεις, Τρέγια.
Ήταν φαβορί. Δεν λέει κάτι αυτό βέβαια, αλλά λέει ότι παίρνει στοίχημα πολύ ο Άρης. Ήταν όπως βέβαια και στα Γιάννενα έγινε αυτό, έτσι. Mm. Ήταν φαβορί στην αρχή τα Γιάννενα. Mm. Το διπλό του Άρη ήταν. Και έπεφτε συνέχεια. Όπως τώρα βλέπω, ενώ είχε φαβορί τον Πανιόνιο, ήταν με 2,30. Τώρα βλέπω, ακούς, 2,87 Πανιόνιος, βάλε και να οικονομήσει, 2,87 ο Άσος. Mm. 3 φράγκα το Χ και 2,62 το διπλό. Ενώ το πρωί όταν το είδα ήταν 2,30 ο Άσος και 3,20 ο Άρης. Άρα φαίνεται ότι παίρνει συνέχεια στοίχημα ο Άρης. Λοιπόν, εγώ αυτό βλέπω λέει τον ΟΠΑΠ, τα δικά μας εδώ. Ναι. 2,35 έχει φαβορή τον Πανιόνιο. Ωραία. 3 φράγκα δίνει τον Άρη. Τεράστιο το η απόσταση. Εγώ λέω 0,65 διαφορά. Και 2,85 δίνει το Χ. Δηλαδή, ως φαβορή δίνει τον Πανιόνιο. Ναι. Ο οποίος έχει πάρα πολύ καλή έδρα. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Η οποία βγάζει φυτώρια ποδοσφαιριστών. Σωστά. Και είναι όλα αυτά που σου είπα για την Α Εθνική, για τη Β Εθνική που απουσίαζε. Για κάποιους αυτή η έδρα είναι πολύ πιο φιλική. Ας πούμε, για κάποιους είναι πολύ πιο εκτρική. Τώρα μην το πας αλλού. Εγώ σου λέω ότι δίνουν οι book. Οι book δεν έχουν να κάνουν καμία σχέση με τη δική μας εκπομπή. Ακριβώς. 2,87 η book. Παίξε εδώ πέρα κάτω. Στην Ελλάδα μιλάμε. Γιατί αυτό τι είναι. Για τον ΟΠΑΠ μιλάμε. 2,35 ο Άσος και παίζεται και μόνο αποδεκτό. Δώρο είναι ο Άσος. Παίξε τα οικόπεδά σας. Παίξε τα σπίτια σας. Μην πληρώνετε έφια. Θα γλιτώσετε και το 2,35 ο Πανιόνιος. Μα καλύτερη από δώρο. 2,87 σου δίνω καλύτερη από δώρο. 2,87 να μην στο χώσει για πάντα. Όχι ρε, Πανιόνιος Άσος. Τον Άρη πώς το δείχνει. Δεν ακούει. Άσο 2,87. Τον Άρη πώς το δίνει. 2,62. Παίξ το. Φαβορεί το δίνουνε. Θα τον παίξω, τι σου λέω. Ναι, στο Ταλαβέρι ξέρω εγώ, παίξω. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή θα το παίξω. Παίξω, να το δούμε. Θα το παίξω. 1,80 θα το παίξει. Πόσο θες να παίξω, κανένα δις. Ξέρω εγώ. Τόσο, εγώ 2 ευρώ, έχω 2 ευρώ θα παίξω. Αν είχα 100 ευρώ θα παίζα 100 ευρώ. Σεβαστό. Ότι ανάλογα με την τσέπη σου παίζεις. Σεβαστό και το κόβω εδώ για τα οικονομικά. Μα η αλήθεια λέω, δεν λέω ψέμα. Κοίτα το όνομά σου εκεί. Εύα από κάτω 3,5 τι λέει, καρτούν. Τι λες, Bugs Bunny. Βρε Bugs Bunny, εμένα είπες καρτούν. Καρτούνο. Έτσι γίνεται. Λοιπόν, να δώσω την αποστολή λίγο και να μιλήσετε και για ΠΑΟΚ. Δεν είσαι την αποστολή και τον να αποστολή. Να τη δώσω και τον αποστολή. Έχουμε ένα καλό νέο. Εκεί που περιμέναμε, λέγανε οι πρώτες εκτιμήσεις ότι ο Μπρούνο Γκάμα προλάβαινε οριακά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ που θα σκοράρει κιόλας. Θα είναι ο Μπρούνο Γκάμα. Ναι, θα είναι αύριο. Αύριο θα είναι, όχι στον ΠΑΟΚ. Φανταστική είδηση. Δεν σ' αρέσει ο Μπρούνο Γκάμα. Πλάκα κάνεις. Θα ήταν απώλεια για τον ΠΑΟΚ αν δεν έπαιζε αυτό το παλτό. Ο παλτό είναι ο Μπρούνο Γκάμα. Παλτό, φίλε, μεγάλο παλτό. Okay, okay, μεγάλο παλτό και ωραία. Θα το δεις. Να θυμάσαι τα λόγια μου, στα λέω αρχές Οκτωβρίου. Καλά. Θα μου τα λέτε και εσύ και οι συνοπαδοί σου αρχές Ιανουαρίου. Καλά, βέβαια, εσύ. Γράψτε το, εσύ, φίλε. Εσύ στο ζαμπάκι των 7 εκατομμυρίων ευρώ. Ζαμπάρε, φίλε, βγήκε. Καλά, τώρα. Καλά, γελάει ο κόσμος τώρα. Ο μόνος βασιλιάς που δεν μπορεί να τριπλάρει. Λοιπόν, δεν ξέρω χθες αν έκανε. Επειδή εκτίθεσαι, θα σε προστατεύσω. Εγώ εκτίθομαι. Προστάτευσε με. Ενώ είσαι με τον Μπρούνο Γκάμα, δεν εκτίθεσαι και δεν έχουμε τον τέτοιο. Γιατί. Για πε. Και θα το τεκμηριώσω αυτό. Γιατί τεκμηριώσε το. Ο Ζαμπά ψηφίστηκε στην καλύτερη χθεσινή εντεκάδα. Δεν ρε, φίλε, ανατρίχιασα. Δεν ολοκλήρωσα. Του Europa League. Του Europa League. Ναι. Και μιλάμε για μια ευρωπαϊκή διοργάνωση στην οποία ψηφίζουν όλες οι ευρωπαϊκές μεγάλες χώρες που έχουν τα καλύτερα πρωταθλήματα. Θες τριπλά ρε, εγώ δεν είδα το μάτς. Ρωτάω εσένα. Γιατί δεν με αφήσεις να ολοκλήρωσα. Μα ρωτάω εσένα, εγώ δεν είδα το μάτς. Θοδωρέ, συγγνώμη ρε φίλε. Δεν με αφήσεις να ολοκλήρωσα. Χθες έβαλε 2 γκολ. Ωραία. Τρίπλα έκανε. Τρίπλα έκανε. Έκανε τρίπλα. Σου έκανε σακούλα και μετό. Τρίπλα έκανε. Ναι, θες να συνδυσφάσεις. Είδα τα γκολ, το ένα είναι αυτό γκολ. Δεν είναι δικό του γκολ, αυτό γκολ είναι τώρα. Το ένα είναι αυτό γκολ. Λοιπόν, ο Ζαμπά λοιπόν δεν είναι μόνο, γιατί ξέρεις από μπάλα, δεν είσαι έτσι, δεν είσαι χθεσινός. Ξέρεις από μπάλα. Κάτι λίγα. Έχει συμμετοχή και στα 4 γκολ. Ωραία, ωραία. Είναι αυτός που κάνει τη σέντρα για τον Μπρέγιοβιτς για το 0-1, αυτός που βάζει τα 2 επόμενα γκολ. Θα τον δούμε και στο χαρτί. Και αυτός που πασάρει στο Πέλκα. Okay. Εντάξει. Okay, θα τον δούμε. Μιλάμε ότι ο άνθρωπος ψηφίστηκε στην 11η την καλύτερη από όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Από τα καλύτερα πρωταθλήματα, το ισπανικό, το ιταλικό και το αγγλικό. Ωραία. Και δεν το δέχεσαι. Και γελάς για τον Ζαμπά. Λέω. Γελάς για τον Ζαμπά. Λέω, 7 εκατομμύρια. Και μου λες τώρα για τον Ζαμπά. Λέω, 7 εκατομμύρια που τον ψήφισε όλη η Ευρώπη. Το ψήφισε όλη η Ευρώπη τον Ζαμπά. Και για τον Μπρούνο Γκάμα. Ναι. Που δεν τον ξέρει, δεν ούτε αν είναι ποιο. Ούτε αν είναι ποιο. Ακουγόμαστε και οι δύο. Φυσικά ακουγόμαστε και οι δύο. Δεν χρειάζεται. Γελάνε και οι πέτρε μα. Εγώ λέω παίκτη 7 εκατομμυρίων που δεν μπορεί να τριπλάρει Βραζιλιάνο. Δεν είναι 7 εκατομμύρια. Πόσο είναι, 5 και οι απολαυέ του. Είναι 5 και σήμερα όλε οι μεγάλε ευρωπαϊκέ εφημερίδε
τον έχουν αναφορά στο Ζαμπά. Και να θυμηθείς ότι ο Ζαμπά, αν κάνει ο ΠΑΟ καλή ευρωπαϊκή πορεία, θα πουληθεί πάνω από 10 εκατομμύρια. Ωραία, okay. Γι' αυτό έχει γίνει και αναπροσαρμογή στη ρήτρα του. Ωραία. Να μαθαίνεις λίγο και μετά να εκτίθεσαι. Εγώ λέω ότι είναι ένας. Εγώ λέω από αυτό που είδα, δεν είδα χθες ότι είναι ένας πολύ μέτριος παίκτης. Ταχύτητα γυρίζει πίσω, μαρκάρει στα σύντου μέχρι εκεί. Βραζιλιάνο που δεν τριπλάρει, δεν έχω δει ακόμη. Αν χθες πήρε και έκανε τίποτα ζογκλερικά στους μπάτες κύλους, αλέστε. Στο Καραϊσκάκι έπαιζε. Έπαιζε στο Καραϊσκάκι. Γιατί δεν έκανε εκεί πέρα τίποτα. Με την Τσέλσι έκανε τίποτα. Άμα τον έχει για την Μπάτε Σκύλια, λε και για το Λεβαδιακό, αυτά μπορεί να το κάνουν και άλλοι παίκτες που δεν παίρνουν 7 εκατομμύρια. Καλά, εγώ λέω έχω τον Μπρούνο Κάμα με 300 κλέρκα που είναι μια κλάση καλύτερο. Καλά, εντάξει, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ο Μπρούνο Κάμα! Όχι, ο μεγάλο ο Ζαμπά. Δεν τον ήξερε κανένα 7 εκατομμύρια, ρε παιδιά. Ο Μπρούνο Κάμα! Σκέψου λέει, μου θυμίζει το σκύλο του Super 3. Το όνομα Μπρούνο. Εδώ είμαστε. Σκέψου λέω, άκου Βασίλη το σενάριο. Άκου το σενάριο, ένα ωραίο σενάριο. Είχαμε στον Άρη τον Κόντι. Τον Κόντι. Και έφερνε στον Άρη έναν. Είχαμε τον Σαββίδη πρόεδρο, ρε. Τον Σαββίδη πρόεδρο. Και έφερνε στον Άρη τον Ζαμπά 5 εκατομμύρια και άλλα 2. Τι θα λέγανε, για πες μου. 7 εκατομμύρια. Πες μου εσύ, ρε Βασίλη. Οι παοξίδες θα λέγανε. 7 εκατομμύρια δεν είναι. Ξέρεις, θα λέγανε. Ξέρεις, θα λέγανε. Το σύνδημα φωνάζε για τον Κοντομινά. Φάτου τα λεφτά, πόσο λέγατε εκείνο για τον Κοντομινά. 600 εκατομμύρια δραχμές έδωσες επί Κοντομινά σε κάποιο κύριο ο οποίος ονομάζεται Αγαθοκλέος. Από τη μία τσέπη του Κοντομινά μπήκαν, στην άλλη βγήκαν. Εταιρεία του Κοντομινά είχε τα δικαιώματα. Δεν τα ξέρεις καλά, γιατί εκτίθεσαι. Του Αγαθοκλέος. Ακριβώς, βεβαίως, βεβαίως. Τι μου το λες αυτό. Τι μου το λες αυτό. Εταιρεία του Κοντομινά είχε τα δικαιώματα του Αγαθοκλέου. Σας κοροϊδεύει, δεν είναι. Ακριβώς. Μπράβο. Τι σχέση έχει. Εγώ λέω για εσένα τον 7 εκατομμύριο του Ζαμπά. Για πες μας. Πρόσεξε λίγο. Τον 7 εκατομμυρίων. Ένα παίκτη που δεν το ξέρει κανείς. Μην εξάπτωσες. Δεν εξάπτωσες. Μια χαρά. Όπως κατουράς. Κάτσε να συνεχίσεις. Μια χαρά. Λέω, τι θα λέγατε αν είχαμε εμείς το Σαββίδι και φαίναμε ένα Ζαμπά 7 εκατομμύρια. Είχαμε τον Κόντι. Είχαμε τον Κόντι για μάνατζερ. Τι θα λέγατε. Χαλάρωσε μια τριπούλα τη ζώνη σου. Για μη σφίγγεις. Καθόλου, καθόλου. Είμαι άνετο. Άνοιξε λίγο το φερμουάρ σου και κάνε πως κατουράς για να μάθεις. Μια χαρά είμαι. Ανετότατος. Την εξέλιξη ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος σου στήχησε 600 εκατομμύρια δραχμές επί Κοντομινά που το δαγκάσανε τον άνθρωπο και έφυγε νύχτα. Μας απάντησαν. Και από την άλλη πλευρά περιμένουμε να δούμε έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος βγήκε στην καλύτερη δεκάδα χθεσινή του Ευρώπα ψηφισμένος από όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έτσι, και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη του. Έχουμε ένα παράδειγμα από μεταπόληση του Λούκας, από την οποία μόνο από μεταπόληση, δεν μιλάω για πόληση, από μεταπόληση ο ΠΑΟΚ πήρε 6 εκατομμύρια, για να 6 εκατομμύρια ευρώ. Θα δούμε, εδώ θα είμαστε. Ξέρεις πόσο είναι 6 εκατομμύρια ευρώ, όσο κάνει δύο φορές η ομάδα σου. Ακριβώς. Ευχαριστώ. Αυτό δεν απάντησες βέβαια σε τίποτα. Απάντηση τεκμηριωμένη, η οποία δεν σε βολεύει. Σου λέω. Και η οποία επειδή τα ΙΕΞΑ ορίδη ζουν και βασιλεύουν μέσα σου. Ζουν και βασιλεύουν, πολύ καλύτερα είναι θύρα 4. Τα ΙΕΞΑ 4 πολύ καλύτερα από τα ΙΕΞΑ ορίδη και νέγρι. Κατάλαβες, τα ΙΕΞΑ ορίδη και νέγρι ζουν και βασιλεύουν μέσα σου. Μόνο που ορίδες και νέγρι δεν υπάρχουν στον Άρη. Ενώ τα ΙΕΞΑ τα δικά σας υπάρχουν ακόμη. Όταν ολοκληρώσεις θα απαντήσω. Γι' αυτό και υπηρέτησες τη ΒΓ Εθνική τρεις φορές. Ωραία! Λοιπόν, για να δούμε. Λοιπόν, έτσι, να διαβάσω λίγο την τέτοια. Να, πείτε εσείς τα δικά σας με τον Θόδωρο για το μάτς του ΠΑΟΚ. Κοίτα. Μέτρο. Είναι ευχαριστούμε. Μισό. Δεν είπες και κοίτα για το. Κοίτα, τι λέει, κοίτα. 48, 49, 50. 50. Και μετά 50. 50 θα είναι τα χρόνια, σε δύο χρόνια που δεν θα έχεις πάρει κύπελο. Τι λες, ρε, μπράβο, ρε. Γιατί τελείωσε φέτος το κύπελο. Εγώ όλα θα το πάρω φέτος. Τι να πάρεις, ρε φίλε, είναι εδώ ο τιμωρός. Αυτός που έχει πάρει δύο συνεχόμενα. Ποιος είναι ο τιμωρός? Ο τιμωρός, αυτός που έχει 4 την νέα χιλιετία. Μπράβο. ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης λέγεται. Τι να κάνεις. Τιμωρός, ποιο τιμωρός. Εσύ όχι να πάρεις κύπελο. Γκολ από το 1970 δεν έχεις βάλει. Μια χαρά και θα το πάρω και μια χαρά. Από το 1970 θα το πάρω. Γκολ δεν έχεις βάλει. Έλα πρώτα, έλα πρώτα. Ζάχο μου. 20... Αυτό είναι σωστό. Τα σωστά τα λέμε. Λοιπόν. Σε πήρε φαλάκι σήμερα αυτό, Ζάχο. Με Μπρούνο Κάμα στη Νέα Σμύρνη. Όχι, συγγνώμη, πήγαμε το τίκιο. Πήγαμε τη φωνή που γάτανα. Κανονικά, κανονικά στην αποστολή. Κάνε διάλειμμα, Ζάχο. Όχι, όχι, θα διαβάσουμε και μετά. Να διαπείτε εσείς μετά τα του ΠΑΟ. Λοιπόν. Πάρτε αυτά από εδώ. Φτάνει, έφαγα 5 ρε. Φάτα να φάω. Φάτα και όλα. Φτιάχνει κανένα κόψιμο, μπα και δεν ξέρει. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν. Με τον Μπρούνο Κάμα, από ό,τι λέει το All About Aris. Θα δώσουμε και την αποστολή του Άρη για το αυριανό παιχνίδι 6 και 4 με την φύλλα προσκύμενα προς τον ΠΑΟΚ ομάδα αυτή, τον Πανιόνιο.
το παράρτημα του ΠΑΟΚ. Ναι, η οποία, λοιπόν, η οποία τον έκοψε λοιπόν, στο πρωτάθλημα με ένα-ένα. Έτσι. Έκτη αγωνιστική, έβδομη να κόβεται πρωτάθλημα πρώτη πλάκα. Φορά άκουσα. Στον πρώτο γύρο έκτη αγωνιστική ήταν. Και αν θυμάσαι. 2-2, 2-2 κιόλα, όχι ένα. 2-2 που ο Μάτος που ισοφάρισε. Ισοφάρισε 2-2 και αν θυμάσαι, έχει ακυρωθεί το πιο καθαρό γκολ του πρωταθλήματος. Ναι, ναι, ναι. Πάλι σα ακύρωθεί. Στην ιστορία του πρωταθλήματος με τον Περέα. Ωραία. Προφανώς μερικοί δεν ήταν. Βιερίνια, ποιος ήταν. Ναι. Στη Βέρεια είναι εκείνο, τα μπερδεύει. Στη Βέρεια, καλά σου λέει ο Θόδωρος. Στη Βέρεια ήταν που ήταν κανονικό γκολ. Στο Πανιόνιο ακυρώθηκε με το Βιερίνια τότε από το κόρνερ. Μα ακυρώσαν γκολ. Τώρα με τον Ακπόπ. Προφανώς. Αυτό τι έγινε. Προφανώς. Με τον Ακπόπ 4 μέτρα. Φέτος λέμε, για πέρσι έλεγαμε, τα μπέρδεψε. Για πέρσι, για το 2-2 λέγαμε. Εσύ είπα για το 2-2. Έβδομη αγωνιστική, έκτη αγωνιστική. Δεν υπάρχει, για να δει πόσο προπαγανδιστή είσαι. Δεν υπάρχει. Φυσικά. Δεν υπάρχει ομάδα φύλλα προσκύμηρη στον ΠΑΟΚ η οποία τον κόβει 2 βαθμού. Αγωνιστική δηλαδή, δηλαδή αυτή. Θα σου πω, θα σου απαντήσω. Δηλαδή δεν έπρεπε, άμα είναι έτσι όπως θα αρέσει, να πάρει τρίπο το ΠΑΟΚ. Γιατί πήρε χ. Θα σου πω. Γιατί προφανώς δεν ήταν όλοι ματιασμένοι. Ακούει ο κόσμος. Έως τώρα 3-0. Ακούει. Έτσι νομίζεις. Ναι. Έτσι νομίζεις. Λέω προφανώς ότι μερικοί δεν ήταν ματιασμένοι και κάποιοι ξένοι που μπήκαν αλλαγή δεν ήταν ματιασμένοι. Λέω εγώ. Δεν είχαν κυλόπανο στη φτέρνα. Εσύ πες ότι ο Πανιώνιος είναι όταν υπάρχει εχθρικό κλίμα. Πρώτη φορά καλά το έγραψε. Πρώτη φορά έβγαλε. Έπαιξε τέταρτο ματ παίζει. Ο Πανιόνιος έπαιξε Ολυμπιακό. Πάω κόφι, ανακοίνωση να βγάλει η διοίκηση να καλέσει τον κόσμο στο γήπεδο δεν έγινε. Ντέρμπι έπαιξε. Πάω Ολυμπιακό. Με τον Άρη, ελάτε όλοι στο γήπεδο. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Πες μου, Θόδωρε, αν έχω άδικο, ρε φίλε. Με Ολυμπιακό έπαιξε, ρε φίλε. Ας τον πάω. Με Ολυμπιακό. Δεν κάλεσε τον κόσμο στο γήπεδο. Ο Βελώνης στην Καλυθέα. Τρία μέτρα offside. Έδωσε την άνοδο στον Άρη, ρε φίλε. Έξω, από... κάνω, έξω από την αιστεία ήταν ο Βελώνης. Ακόμα θα. Μαγκιά, ρε Βασίλη, μαζί σου. Ακόμα θα πετούσατε φανέλες στο Δρασίβουλα. Εγώ λέω. Ακόμα στο Δρασίβουλα. Φανέλες θα πετούσατε. Ας το μέτρο κάτω, θα πέσει κάτω μέτρο. Έχασε το μέτρο, μάλλον. Λοιπόν. Αυτή ήταν ωραία τα κάνα. Περίμενα από τι διάλειμμα, ρε. Περίμενα από. Χορηγούς έχει. Άντε, βάλτε το διάλειμμα, ρε Βασίλη. Ναι, και ερχόμαστε. Χαλάρωσε. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Βρισκόμαστε πάντοτε στο Λίμπερο 107,4. Η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο. Ναι, εντάξει, εσύ. Στον Κούγια είσαι, ρε. Είναι. Η άλλη είναι Δήμητρη. Έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Τάσος Τρέγιας, Άχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Σήμερα πολύ καλή μας παρέα και ο φίλος μας ο Θόδωρος από τη Γερμανία. Λοιπόν. Δεν θα ανοίξουμε τώρα τις γραμμές. Θα διαβάσω εγώ το ρεπορτάζ γιατί εδώ πέρα είχαμε έτσι μια. Ανέβηκαν λίγο οι τόνοι. Εδώ με τον Τάσο και με τον. Ίσα μια ψηλή προθέρμανση. Μια ψηλή προθέρμανση. Ναι, σωστά. Εκεί που θα διαπρέψω. Εκεί που θα γίνει το έλα. Μέχρι ένα όριο βέβαια. Θα αρχίσει να. Πάντα υπάρχουν όρια. Πάντα υπάρχουν όρια. Γιατί μας, υπάρχουν και άνθρωποι που ο εγκέφαλός τους είναι μικρότερος και από στραγάλι μέσα στο κεφάλι τους. Οπότε δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Εντάξει, υπάρχει ανάλογη ωριμότητα. Είπαμε καζουρίτσα, είπαμε. Έτσι, θα ανέβουν και λίγο. Φορτσάρουμε λίγο. Εντάξει, μα γίνεται το παδιλίκι. Αλλά... Ο παδί μας, τι θα πει, μας γίνεται. Αλλά ακόμα γαϊδούρια είμαστε, μικογένειες με παιδιά, δεν θα. Λοιπόν, Τάσο, να διαβάσω εγώ να πείτε και εσείς τα του ΠΑΟ και να ανοίξουμε και τις γραμμές. Λοιπόν, έλεγα ότι όπως είμαστε και στο About Aris, διαβάζω το ρεπορτάζ. Ο Μπρούνο Γκάμα ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και επιβεβαίωσε τις πλέον αισιόδοξες εκτιμήσεις με τον Μπάκο Ερέα να τον έχει στην αποστολή για τον εκτός έδρας μάτς με τον Πανιόνιο. Αντίθετα, οι Βαλεριάνος και Βέλεθ παραμένουν εκτός λόγω τραυματισμού. Καλά, αυτός ο Βαλεριάνος. Τι έπαθε δηλαδή και τόσο πολύ. Τέλος πάντων, σύμφωνα με την ενημέρωση του Άρη και τα λοιπά, ο Βαλεριάνος το αριστερό μπάκμα. Το αριστερό. Φυσικά πήρε στον Άρη. Καλά, εσύ είχε και το Λίμνιο. Ποιον. Είναι μεγάλο παικτάρα. Λίμνιο στην εθνική κρίθηκε. Τι λες, ρε φίλε. Εγώ τι λέω. Στην εθνική αυτή του Σκύμπε. Ναι, αυτή που σκύμπε. Διαπρέπει την εθνική. Μήπως μπήκε και αυτό σε καμιά εντεκάδα και ο Λίμνιο. Και ο Πασκαλάκης. Εντάξει, ο Πασκαλάκης είναι καλό θερματοφύλακα. Καλό θερματοφύλακα ο Πασκαλάκης. Όχι, ήταν στον Άρη. Ναι. Όταν έφυγε από τον Άρη. Ο Πασκαλάκης είναι καλό θερματοφύλακα. Είναι καλό. Όχι τόσο καλό, είναι ένα καλό θερματοφύλακα. Τον έβριζε όμω την Κυριακή που έβγαζε τα αύγαλτα. Όχι, με την ομάδα του Προέδρου. Ο καλό. Από τον πολύ καλό
φαίνεται στα μάτς τα οποία υπάρχουν πίεση. Και στα μάτς τα οποία υπήρχαν πίεση, ο Πασχαλάκης αποδείχθηκε λίγος. Δηλαδή με την ΑΕΚ δεν υπήρχε πίεση. Τεράστια πίεση. Με τον Ολυμπιακό δεν υπήρχε με πίεση. Με την Μπενφίκα υπήρχε πίεση που πεζότανε το μάτς που θα πει ο Θεέδρε. Μιλάς για ένα μάτς και θα σου πω τέσσερα. Και εσύ. Θα σου πω με τη Βασιλεία, θα σου πω με τη Σπάρτα Μόσχα, θα σου πω με την ΑΕΚ, θα σου πω τον Ολυμπιακό. Ωραία, μπράβο. Είπε ένα και είπα τέσσερα. Κράτησε τον. Φυσικά θα το κρατήσω. Φυσικά, εσύ Πασχαλάκη ποτέ δεν είχες. Όχι, ρε, εγώ τερματοφύλακα ο Άρης ποτέ. Τερματοφύλακα, ο οποίο πέρσι. Ο Άρης τερματοφύλακα που είναι. Για 16 συνεχόμενα παιχνίδια δεν έφαγε γκολ. Μεγάλη, ρε, μπράβο. Εντάξει, και ο ΠΑΟΚ καταρρύπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Λοιπόν, να διαβάσω και μετά θα τα πει τα ρεκόρ του ΠΑΟΚ. Τι να κάνω, στεναχωριέσαι που τα ακούς, αλλά εγώ είμαι υποχρεωμένο να καταγράφω και να αναφέρω τα γεγονότα. Εκείνο το βράδυ, εκείνο το βράδυ με την Μπενφίκα έπρεπε να σε ακούσω για τον Πασχαλάκη, αλλά δεν το συγκράτησε. Έκανα ένα ζάπι. Έκραξα γιατί είχε μία πολύ κακή στιγμή, η οποία στήγησε ενδεχομένω. Κακή στιγμή έχουν όλοι. Στήγησε ενδεχομένω στον ΠΑΟΚ την πρόκρισή του στου ομίλου. Λοιπόν, να διαβάσω την. Να διαβάσω την αποστολή, η οποία αύριο 6 και 4 θα πάρει το διπλό στη Νέα Σμύρνη. Είναι. Κουέστα, Καντιμήρης, εδώ να πω βάζει, από ό,τι βλέπω, μία τον Καντιμήρη, μία βάζει τον Αναγνωσόπουλο. Ποιος είναι ο Καρμήρης? Ο Καντιμήρης είναι ο δεύτερος τερματοφύλακας. Εσύ ποιος έχεις, το Ρέι? Ακόμη πέφτει στον γκολ του Ματέο Γκαρσία. Ακόμη πέφτει. Εθνική Αργεντινή. Ναι, να σου πω ότι η μπάλα ακούμπησε στα δίχτυα. Ο Ματέο Γκαρσία πανηγύριζε και ο άλλος έπεφτε ακόμη. Ναι, έτσι λέω εγώ. Εσύ πες ότι δεν είναι έτσι. Εντάξει, εσύ πες τώρα ότι ο Καντιμήρης είναι καλύτερος από το Ρέι. Έλα με το Ρέι στο Χαριλάου. Εσύ έλα με το Ρέι. Ότι ο Καντιμήρης είναι καλύτερος από το Ρέι. Θα έρθεις με το Ρέι και θα κάνεις πρέι. Καλά, πες Καρμήρη. Μετά από τον Καρμήρη, ποιος είναι άλλος? Δεν είναι Καρμήρης, Καντιμήρης. Κουέστα, Καντιμήρης, Ματέο Γκαρσία, Μπρούνο Γκάμα, Κολάζο. Κολάζο, τέλος πάντων. Αυτό θα βγει αυτός ο καλύτερο. Αυτό έχει ωραία γυναίκα. Δεν μας εγώ σου λέω ότι θα βγει ο καλύτερο παίκτη. Κολλάζω. Είστε και άμπαλοι. Δεν ωραία, ξέρω. Ωραία, ωραία. Ο Χιούγκο Σόουζα, Ντιγκινί, Μπάσα, Μενέντεθ. Πω πολύ Έλληνε. Ενώ εσύ είσαι με στην Ελλάδα. Όλα Ελληνάκια. Ελληνάκια. Ενώ εσένα όλοι είναι όλοι Έλληνε. Πασχαλάκι έχω, Λιμιό έχω, Μπέλκα έχω. Τι Μαλεζά έχω. Μαλεζά που είναι στην Κερκίδα. Ποια Κερκίδα. Παίζει ο Μαλεζά Θόδωρο και δεν το πήρα καμπάρι. Ο Καντιμήρη παίζει. Ο Καντιμήρης δεύτερος τερματοφύλακας. Ναι. Και ο Μαλεζάς είναι ένα πληρωματικό του Κρέσπου. Όχι, ο Μαλεζάς είναι στο αύριο θα στην Κερκίδα. Περιμένουν γραμμές. Ναι. Μα δεν με αφήνεις, με διακόπτεις τρέγια μου. Γιατί τρέγια μου. Μαυράη, Μαρτίνες, Δελιζήσεις, Νασλίδης, Σιώπης, Τζανακάκης, Κωνσταντινίδης. Μάλλον έχω περισσότερους Έλληνες από σένα τρέγια μου. Μα δεν νομίζω. Πώς δεν πάω, 7 σε διάβασα. Και δεν είναι 7 ο αριθμός του ψεύτη που είναι σύνδεσμος, είναι 7 στους 18. 7 Έλληνες. Να σου διαβάσω. Εντάξει. Ένας ο Καρμήρης. Ένας ο Καρμήρης, ναι. Δεν λυζήσεις. Αυτός πάρα για το αυτογκόλ. Ποιος? Αυτός δεν είναι καλός, έτσι. Νασλίδης, ο υπέρβαρος. Ναι. Σιώπης, για να κάνεις. Ναι, ούτε και ο Σιώπης τον εκδίαζε. Και ο Σιώπης μάπα. Σιώπης Καλούτσικος. Α, Καλούτσικος έγινε τώρα. Ο Κωνσταντινίδης είναι παιχτούρα, να ξέρεις. Ο νέος. Ο Κωνσταντινίδης. Ο νέος Μάτος. Ο Έλληνας Μάτος. Ο Έλληνας Μάτος. Ωραία, μακάρι το παιδί. 6 είναι, δεν είναι 7. Μπράβο, ρε, είπα ένα ψέμα, μικρό ψέμα το εντόπισε. Μπράβο. Έξι, έξι. Ο κόλο σου να φέξει. Τι να σου πω. Λοιπόν. Να σου πω και εγώ τι θε. Σκιαμπάνη. Ποιο? Σκιαμπάνη, ο τίτλο του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Ναι. Θα είναι, όχι, θα είναι αύριο στην αποστολή. Πιθανόν, ναι. Θα μα διαβάσει την αποστολή του ΠΑΟΚ να δούμε πώ έχει 18. Τέλο πάντων, δεν βλέπω. Τελείωσα. Τι να πω. Πιστεύω νίκη. Αυτά μόνο γιατί. Τι να πούμε άλλο, ρε φίλε. Για τον πρωταθλητή Σεπτεμβρίου. Έτσι. Και Οκτωβρίου. Με δύο νίκε είμαι πρώτο, να ξέρει. Με δύο συνεχόμενε είμαι πρώτο μόνο. Καλά, εντάξει. Και άμα ο ήλιο βγει από τη Δύση. Και αυτό γίνεται. Μπορεί να βγει αύριο από τη Δύση. Πού να ξέρει. Και αυτό που κατ' οράμα με έχει νίκη θα τα δάχτυλα. Αν αρχίσουμε τα μάτια. Αν είπα εσύ. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Αύριο και την επόμενη αγωνιστική σε δύο εβδομάδες. Κουράσαμε να δώσουμε λίγο το λόγο στον. Ναι, ο Θόδωρος δεν μίλησε καθόλου. Πολύ ψύχρεμο και μπαλαδόφατσα το φίλο μας τον Θόδωρο. Έχει όντως μπαλαδόφατσα. Που είναι. Sorry. Αργεντίνικη φάτσα έχει. Αργεντινό τέτοιο. Μπα, όχι, όχι. Τι όχι. Αργεντινό φάτσα. Όχι, όχι. Έχει. Ολλανδού, χασισέμπορα έχει. Πόπο. Εγώ είπα ένα ωραίο για τον άλλο. Κυνηγάει και μυρσίνη, μην ακού. Πάμε λίγο. Παιδιά, πάμε για το χθεσινό ΠΑΟΚ. Το χθεσινό ΠΑΟΚ, φίλε, τρόμαξε τις ομάδες εδώ της Ελλάδας, γιατί έδειξε ότι η ομάδα πάει να τον παίξει box to box χωρίς ντουπλαρίσματα από τα χαφ. Δηλαδή πήγε να τον παίξει στα ίσια μια ομάδα που την έκανε ένας μη φορμαρισμένος ΠΑΟΚ. Έτσι, φόρτσα 15-20 λεπτά και τη σκότωσε. Είναι η ομάδα δηλαδή που θα σε σκοτώσει. Φυσικά η Μπάτε Μπόρισοφ τον υποτίμησε τον ΠΑΟΚ και είδε φυσικά τα τελευταία παιχνίδια που σερνόμασταν. Είδε ότι δεν έχουμε φυσική κατάσταση.
πήγε να μας παίξει στα ίσια. Άφησε τον Μπρίγιοβιτς, δηλαδή το μεγαλύτερο λάθος, το μεγαλύτερο φωνιά μέσα στη μικρή περιοχή, το μάρκαραν από πίσω. Μέγα λάθος, χωρίς δύο αμυντικούς πάνω του. Και φυσικά όταν ο Μπρίγιοβιτς είναι από πίσω και όχι από μπροστά μαρκαρισμένος στο κεφάλι, είναι σχεδόν σίγουρο γκολ. Από εκεί και πέρα, ο Ζαμπά, θα διαφωνήσω μαζί σου για την τρίπλα Ζάχο. Θα σου πω ότι το ποδόσφαιρο λίγο έχει αλλάξει. Mm-hmm. Ο παίκτης, ο οποίος δεν έχει ανάσες και σπιρτάδα, προσπαθεί να κάνει τσαλίμια απλά για να ξεσηκώσει το γήπεδο. Και δεν τον προτιμούν οι προπονητές. Συμφωνώ. Ο καλός, ο γρήγορος ο παίκτης, πάει την μπάλα να περάσει τον άλλον στο σπριντ, να δημιουργήσει αριθμητική υπεροχή. Σωστός. Και εκεί μετά να πάει να γίνει. Παίξει εβδομάδα σαν να κυρίξει. Πρόσεξε, πρόσεξε. Είπε ότι είναι γρήγορο και είπα και συν περίεργο ότι έρχεται και βοηθάει και προ τα πίσω. Εγώ αυτό είδα. Ο γρήγορο περνάει όμω και τον παίκτη του. Δηλαδή πάνω ναι. στον ασβέστη, αν δει τον παίκτη του, τον έκανε γιογιό. Ξέρεις τι λέω. Λέω όταν είναι ένα ρε παιδί μου, ακού Βραζιλιάνο και τόσα πολλά χρήματα, λέω περιμένει ρε παιδί να κάνει και μία τρίπλα, μία ενέργεια, ένα τέτοιο, ένα ξέρω κάτι. Εγώ δεν το έχω δει αυτό το πράγμα. Όταν έκανε τρίπλε, τον έβγαλε έξω και τον έκραξε. Να σου πω κάτι. Ωραία. Εγώ μπορεί να εκτίμηση είναι, μπορεί να γίνω ρεζίλη. Όπως και εκτίμηση κάνει και ο Τάσος, κάνω και εγώ εδώ πέρα. Έτσι, είμαστε. Ναι. Δεν είμαστε. Καταρχήν ούτε ο Διακογιάννης είμαι, ούτε εγώ ούτε ο Τάσος. Δεν από εσύ μας λέμε και πιο πολύ είναι οπαδικοί, ας πούμε, και με κάποια πράγματα που τα στοιχειοθετούμε βλέποντάς τα. Τίποτα περισσότερο. Εγώ έλα. Αυτό έχω να σου πω ότι στο ποδόσφαιρο σήμερα όλοι οι προπονητές θέλουν τον παίκτη να αγγίζει την μπάλα και να μην την κουβαλάει. Γιατί η μπάλα πάντα ταξιδεύει πιο γρήγορα πολύ από οποιοδήποτε παίκτη. Αυτό και όπου βρεθεί ο παίκτη και μπορεί να περάσει πάνω στη γραμμή ή μέσα στο κέντρο τον παίκτη, τον περνάει. Γιατί αυτομάτως αυτό που σου είπα προηγουμένως, να μην κουράζουμε, δημιουργεί την αριθμητική υπεροχή και εκεί βγαίνει στο 4 εναντίον 4, 3 εναντίον 4 και φυσικά δημιουργεί προϋποθέσεις για γκολ. Έτσι, γιατί περισσότερες προϋποθέσεις έχεις τότε παρά σε οργανωμένη επίθεση με σέντρες καμινάδες. Εκεί πάμε και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού που όλοι λέγανε για τις ευκαιρίες του Ολυμπιακού. Αν βάλετε την εκπομπή πριν από το παιχνίδι του Ολυμπιακού, ναι. σας το είχα πει ότι ο Ολυμπιακός θα πουλήσει μόνο από στημένα και από γιόμες από δεξιά, σε καμινάδες. Το είχες πει όντως. Έτσι, και ακριβώς αυτό ήταν και το παιχνίδι. Η πρώτη κάθετη ήταν στο 89. Δηλαδή αυτό και μόνο δείχνει ότι και ο Ολυμπιακός είναι απαίδευτος. Ούτε ένα, δύο, ένα, τρία τρίγωνα κτλ. Ούτε μέσα στα δίχτυα μας έβαλε, ούτε τίποτα άλλο. Απλά πήγαινε η μπάλα δεξιά. Ήξεραν ότι θα χτυπήσουν τον Διερίνη, ο οποίος είναι κουρασμένος, το ξέρουμε όλοι. Γι' αυτό και έβαλε μετά την αλλαγή τον Τόσκα. Και από εκεί και πέρα έβγαινε δεξιά η σέντρα. Και από τα 15-20 μέτρα πάρε κεφαλιά με κρεμασμένους πάνω του σέντερμπακ. Είναι πολύ βασικό αυτό. Δεν ήταν να μαρκάρει στην παίκτη του Ολυμπιακού. Με κρεμασμένους τους παίκτες να προσπαθεί να βρει δίχτυα. Με ένα μπασχαλάκι στα 2 μέτρα. Να μπορεί να καθαρίζει την οποιαδήποτε κεφαλιά. Η οποία κεφαλιά ήταν με κακές προϋποθέσεις. Γιατί όταν αυτό που σου είπα, άλλη κεφαλιά χθες του Πρίγιοβιτς μέσα στη μικρή περιοχή πάρε βάλε στα 2 μέτρα, και άλλη κεφαλιά έξω από τη μεγάλη περιοχή παίρνω την μπάλα μαρκαρισμένος με δύο κρεμασμένους σαν τα τσαβιά και προσπαθώ μήπως και βάλω τον κόλ του Βουτσά για να πάρω το παιχνίδι. Γι' αυτό και δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός. Αλλιώς αν μας έβαζε πραγματικά με καλή μπάλα μέσα στα δίχτυα κάθετα 1-2 και συρτό ποδόσφαιρο, όχι με σέντρες, τότε θα βάζει και γκολ. Ωραία. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έπαιξε άναρχα, έτσι. Άναρχα, τέλος. Εγώ στο πάντως, Θόδωρε, και έπειτα, γιατί λένε για, συγγνώμη λίγο, ναι, ναι, ναι. Λένε για 23 τελικές που είχε ο Ολυμπιακός. Από τις 23 τελικές οι 7 ήταν στην εστία. Ωραία. Για να ξέρουμε και τι λέμε, έτσι. Πάντως, ο Πάοκ είχε 4 τελικές και οι 4 στην εστία. Πάντως η ανάλυση, πραγματικά ο Θόδωρος με εντυπωσιάζει, έχει και, και τη χρειά της φωνής, γιατί δεν μπορούσε να ήταν άνετα δημοσιογράφος. Πάοκ είναι ο άνθρωπος. Ξέρει από μπάλα. Μα γι' αυτό μου κάνει έκπληξη, επειδή είναι πάω. Σε παρακαλώ. Κατάλαβες. Τόσοι Αριανοί βγαίνουν εδώ, έχεις δει εσύ κανένα Αριανό να βγει να μιλήσει έτσι για μπάλα. Άλλο είπα, λέω ότι έχει έτσι δημοσιογραφική χρειά στη φωνή του και να γενικά. Μην έχει, ρε φίλε, πέρα από τη δημοσιογραφική χρειά. Έχει, το έχει. Ο άνθρωπος βλέπει λοιπόν στην ομάδα σε μεγάλη κατηγορία, να διεκδικεί πρωταθλήματα, να παίζει η Ευρώπη κτλ. Πότε τα τώρα η δική σου που είναι δύο χρόνια έχει που τα βλέπει. Με τα Βυζάντια κοκκινοκόμματος, με τα Ιωνέργια και με τους φιλότες. Τι να μάθετε. Γιαγιά οξυγονοκόλλης φορούσε τα προηγούμενα χρόνια το παιδί. Το μόνο που μάθατε φέτος είναι ότι μπατέ έχει καινούργια τρακτέρ. Μπατέ σκύλια λέστε μεγάλη. Αμπατέ. Μπατέ Μπορίσοφ. Φατέ σκύλια λέστε. Μεγάλη ομάδα. Η οποία έχει παίξει και Champions League. Ο Ολυμπιακός, παιδιά, δεν έχει τόσο καλή ομάδα όσο διαφημίζουν τα site τους. Δηλαδή, με τρία γραμμέ μετά τι 11. Τώρα θα κάνουμε διάλειμμα σε 15 λεπτό. Μετά τι 11 θα δώσουμε γραμμέ για όλου. Κατευθείαν, μία ώρα. Έχω στο Δουλόπουλο με 37.000 ένσημα και το center for του, άμα δει τα κοιτάπια, άμα τα ανοίξει τρία χρόνια πίσω. Γκερέρο. Ο Γκερέρο έχει βάλει τρία γκολ και όλο έχει βάλει 6. Ωραίο γκολ έβαλε όμω. Πρόσεξε, 6 γκολ έχει βάλει στα τελευταία 3 χρόνια, ρε φίλε. Ναι, τέτοιο center for πήρε ο Ολυμπιακό που υποτίθεται ότι είναι η ομάδα με τα λεφτά, ναι. με τι μεταγραφέ, τι μεγάλε ηχηρέ. Φαίνεται ότι είναι σε ύφεση ο Ολυμπιακό. Από πλευρά τουλάχιστον μεταγραφικών κινήσεων. Εσύ έχεις καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό, αλλά βγαίνα και με λιδωρούσαν λίγο. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν έχει τόσο καλή ομάδα. Έχει καλούς, έχει καλά κονέ, διασυνδέσεις, διαιτητές, σμπρώχνεται, γιατί μέχρι τώρα σμπρώχτηκε, θα πρέπει να έχει 6 βαθμούς λιγότερους.
Έτσι, και είναι πλασματική η θέση του. Και σπρώχνεται, όπως και η φίλη μας η ΑΕΚ, η οποία δεν τη βλέπω για πολύ, Τάσο, δεν ξέρω τι λες εσύ. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Μελισανίδης σήμερα παρέγγειλε, μάθαμε ότι παρέγγειλε το μεταχειρισμένο λεωφορείο της Dortmund. Να σε διακόψω μια ανατελεία, γιατί ξέρω από Γερμανία, έτσι είναι της Dortmund αυτό. Και επειδή η ταπετσαρία έχει τα ίδια χρώματα, σκέφτηκε να μην πάρει από λεωφορείο για να κερδίσει τα λεφτά. Να κερδίσει τα λεφτά. Ο άνθρωπος είναι οικονόμος. Να πούμε ότι είναι μεταχειρισμένο, δηλαδή εκεί που κλάναν οι παίκτες της Dortmund, θα κάθονται να πούμε, εκεί που πέφτονται, εντάξει ρε Βασίλη μου έφυγε το κλάσιμο, εκεί που πέφτονταν οι παίκτες της Dortmund και βρωμοκοπάνε εκείνα τα καθίσματα από υδρότα, από διάφορα τέλος πάντων που έχουν οι βρωμιάριδες εκεί μετά τα μάτς. Θα κάθονται οι παίκτες. Πάρε για δίπινα εσύ τις, πάρε το λεωφορείο της Γιουβέντους. Πληροφορίες λένε ότι ο Γατούλης έχει κλείσει και τις χέστρες της Μπαρτσελόνα. Έτσι λένε οι πληροφορίες. 30 εκατομμύρια πήρε ο άλλος. Δεν πήγε να πάρει ούτε τον Καρέλη δεν μπόρεσε να πάρει. Ρε, φίλε. Του δώσαν και τις φανέλες για να μεταχειρισμένα, ρε φίλε. Άικ, τώρα πέρα πέρας πλάκας. Άικ, Ολυμπιακός, τι σημείο το θέλεις εσύ? Χ το θες. Χι το θες. Δεν το θέλεις διπλό που κέρδισες μέσα στο Καραϊσκάκι? Όχι, χι το θέλω για να... Εγώ αν μου παοξείς διπλό θα το ήθελα. Χι το θέλω γιατί ρε φίλε. Χι να πάρω 2 βαθμούς παραπάνω. Γιατί και με βάση αυτά που είπε και ο Θόδωρος, ας πούμε, θεωρώ έστω πιο πολύ απειλή θα θεωρήσω για το πρωτάθλημα την ΑΕΚ παρά τον Ολυμπιακό. Απλό είναι. Τον κέρδισα και εκεί μέσα τον έχω στην έδρα μου. Άλλο η θεωρία. Λογικό, δεν είναι αυτό που λέω. Άλλο το δεδομένο. Το δεδομένο λοιπόν που θέλω εγώ και είναι κάτι ουσιαστικό και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε όλοι. Είναι ότι θα φύγω 2 βαθμούς και από τον Ολυμπιακό παραπάνω και 2 από την ΑΕΚ παραπάνω. Ναι. Αυτό κρατάω εγώ. Τώρα όλα τα άλλα είναι υποθέσεις για μένα. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία παίζει με την ανοχή του διαιτητή πιο σκληρά. Κλωτσάει πολύ. Δηλαδή έχει το εξάρι της, το Σιμόες, τον οποίο τον εκθιάζουν όλοι. Αλλά άμα δείτε κάθε τρίτη φάση είναι κλωτσιά στο γόνατο. Ναι. Έτσι, όπως και ο Ιγκλέσιας της Τρίπολης. Είναι 2 παίκτες στο πρωτάθλημα οι οποίοι τους αφήνουν οι διαιτητές. Άμα ήταν στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή θα ήταν με κόκκινη στο κάτω παιχνίδι, έτσι. Και θα λέγανε όλοι οι φωνιάδες και τα λοιπά και τα κόκκινα. Αλλά και ο Μάτος βαράει και δεν βλέπει. Ο Μάτος βαράει, κοίταξε να δεις. Δεν βαράει όπως ο Σιμόης. Ο Σιμόης βαράει 3 κλωτσιές στο λεπτό. Όποιος πάει να περάσει, τον κλωτσάει. Και έτσι έχει μάθει η ομάδα της ΑΕΚ. Δεν έχει μάθει να παράγει ποδόσφαιρο, έχει μάθει αυτό που λένε η σκληρή ομάδα. Ναι, είναι πιο σκληροτράχηλη η ομάδα. Αυτό είναι γεγονός. Χθες να πω και ένα ρεκόρ που έσπασε ο ΠΑΟΚ, έτσι, που δείχνει πόσο καλή ομάδα τεχνική είναι, έκανε μόνο ένα φάουλ. Ένα φάουλ. Έναντι 11 τη ΑΕΚ. Δεν υπάρχει ομάδα. Ρε μπάσκετ, παίζεται μεγάλη λύκειο ρε χθες. Να σου αναλύσω. Μία ένα φάουλ μόνο. Να σου απαντήσω. Να σου πω, οι ομάδες όπως αυτό το δίδαξε η Μπαρτσελόνα και πάει να το κάνει και ο προπονητής στον Άρη, παίζουν στο χώρο σωστά. Όταν είναι σωστά τοποθετημένοι παίκτες, η μπάλα αναγκαστικά πηγαίνει πάνω σε παίκτη. Κλέβεται. Δεν χρειάζεται να κάνεις φάουλ για να τη σταματήσεις. Γιατί το φάουλ στοιχίζει και σε εσένα και δίνει και μέτρα στον αντίπαλο. Οπότε και η φιλοσοφία του προπονητή όταν έχει καλύτερους παίκτες είναι να μην κάνει φάουλ, αλλά να κυκλοφορεί περισσότερο την μπάλα. Γιατί όσο περισσότερο την έχω, τόσο περισσότερες ελπίδες έχω να βάλω γκολ. Και τόσο δυσκολότερο είναι για σένα να με ανακόψεις. Πέρα από όλα, ο ΠΑΟΚ απέδειξε ότι σε μη κλειστές άμυνες, δηλαδή με ομάδες που παίζουν μπαλίτσα για να κερδίσουν το παιχνίδι, ότι μπορεί να την κατατροπώσει μια τέτοια ομάδα, μπορεί να τη σκοτώσει μέσα σε 15 λεπτά. Okay. Αυτό έγινε και χθες. 0-3 στο 16ο λεπτό με Πρίγιοβιτς και Ζαμπά. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου από ελληνική ομάδα σε ευρωπαϊκό μάτς εκτός έδρας, το οποίο μάτς αφορά ομίλους, είτε Europa League είτε Champions League. Δεν έχει γίνει ποτέ. Είναι άλλο ένα ρεκόρ νομίζω που καταφέρει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Καταρρύπτει το ένα μετά τα άλλα ρεκόρ, όπως και τις 5 συνεχόμενες νίκες που δεν είχε κάνει ποτέ στην ιστορία του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το καλύτερό του ήταν 4 συνεχόμενες νίκες. 4 συνεχόμενες νίκες την δεκαετία 1980, το 84-85, όταν πήρε και το τελευταίο πρωτάθλημα. Ωραία. Ναι. Πάντως σε παραδέχομαι, ρε Τρέγια. Ναι. Μιλάς και ταυτόχρονα βλέπεις και τηλεόραση. Βλέπω τα μύδια, ρε φίλε. Ωραίο. Σ' αρέσει, Τρέγια. Ωραίο, ναι, σπέση. Το βέβαια του Μπουγάτσα εκεί πέρα στο Σκοπάνι είναι μάλλον, πιο. Θα το επισκεφτούμε, πιο ωραίο, μάλλον. Αυτή είναι πολύ ψεύτικη. Αυτή είναι, ναι, αυτή είναι όντως, αυτή μπορεί να γίνει κοντοσούβλια. Άντως, όντως. Περίεργο, συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν. Πάμε στο διάλειμμα 11, βλέπω. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 2310-287-38 θα είναι δικό σας, όπως και το 6945-287-38. Οι φίλοι μας που είναι ντροπαλούλιδες και όσοι κρυφακούτε, δεν μας καλά είμαστε. Πάλι φίλοι είμαστε. Πληκτρολογείτε FM, αφήστε ένα κενό, γράψτε το σχόλιο σας, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση και στέλνετε το στο 54-5-20-6. 2310-287-38. Μόλις επιστρέψουμε, οι γραμμές
δικές σας. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα εκπομπή. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ και ο φίλος μας ο Θόδωρος εδώ με τον Βασίλη Καβαδία στη δημιουργία. Λοιπόν. Και έτσι μουσικές επιλογές παρέτσα μέχρι τις 12. Επειδή όλες οι εκπομπές ανεβαίνουν στο YouTube, για εσάς οι οποίοι ας πούμε όμως έχετε τώρα κάποιο μέσο ηχογράφησης αυτή τη στιγμή, παρακαλώ πατήστε το τώρα. Κοντά μας για άλλο ένα βράδυ είναι η κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων, Skies Aviation Academy. Ναι, ναι. Έβγε. Η κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με πολύ υψηλές αποδοχές στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και ετοιμάσου για μεγάλες πτήσεις. Skies Aviation Academy με εγκαταστάσεις στην Περαία, διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Πληροφορίες στο skies.gr και στο 23 920 21 100. Ωραίο, ίσως ένα άψογος πρέπει να πω, εντυπωσίασες. Άρα τζάμπα το είπα αυτό για το recording. 7 λεπτά προπόνηση κάτω. Δεν σμουγάτηκα. Στον καθρέφτη για το έσωνα. Στον καθρέφτη. Καρτούν. Και εγώ λέω τι κάνει τόση ώρα στον καθρέφτη. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν, δώσε γραμμούς. Λοιπόν, ανοίγουμε τις γραμμές. 23 10 287 και 3 8 69 45 2 87 και 3 8. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ και το φιλαράκι μας ο Θόδωρος. Εδώ πέρα να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις. Εκτός αν την έχουν κάνει όλοι έξω σε μπαράκια και σε. Εντάξει, δεν θέλουμε. Ρε, φίλοι, και να μην μα πάρουν που μα ρομπάρουν να πούμε. Εντάξει, αυτή και εντάξει. Εδώ είμαστε, εμείς τα λέμε. Εδώ έχουμε να λέμε. Είμαστε λοιπόν. Έτοιμοι. Λοιπόν, να σου πω λίγο. Το φύλλα προσκύμενο σωματείο του Πανιωνίου προς τον ΠΑΟΚ. Ναι, όπως λες. Άκου τι. Ότι αύριο δεν θα έχει, ναι, 7 ποδοσφαιριστές. Για πες τους μας. Καμαρά. Καμαρά. Ναι, Καμαρά. Αυτό ναι, δεν το ξέρω. Το Ολυμπιακό Μανοήλοβιτς. Μανοήλοβιτς, Μακρύλο, Κότσιτς, Άλμπρεκ, Σεφάφ και ναι. Ντε Ταντέο. Ναι, τώρα πέραν τη πλάκα. Αυτοί δηλαδή παίζαν, ήταν βασικοί τέτοιο, δεν μπορεί να είναι. Φίλε, εγώ δεν ξέρω αν είναι βασικοί, όχι, δεν μπορώ να ξέρω του βασικού Πανιωνίου. Σου λέω 7 απουσίες. Ναι. Ο Πανιώνιος, η ανέριθε ολοκλήρωση τη σημαντία του για το Μάτσο Παδίμα Σκόντα στον Άρη, ναι, με πάρα πολλά προβλήματα τα οποία δεν λείπουν για τον Ανιγκό. Έτσι. Ναι. Η αποστολή του Πανιωνίου είναι Κότρικ, Νίκας, Κούρντι, Σταυρόπουλος, Μπανανά, Ντομίγκε, Σαραμαντάς, Παπαγεωργίου, Κόρμπος, Κεϊτά, Οικονομίδης, Μασούρας, ο σκόρερ, Σπυριντόνοβιτς, ο άλλος σκόρερ, Μανθάτης, αυτός δικός σας είναι, του Προέδρου παιδί, Ντουρμισάου, Τσιλούλης, Σιντιάλη και Πύρης. Όλοι να μας βάλουν γκολ εκτός αυτόν τον Μπανανά. Εγώ σου λέω, εκτός αυτόν τον Μπανανά, γιατί βλέπω, τα βλέπω τα. Θα πάω να παίξω ή Σπυριντόνοβιτς, ναι, ή Μασούρα πρώτο σκόρερ. Ναι. Έτσι, όχι anytime. Τι είναι αυτό, ρε. Ναι. Ποια, για να ανέβω λίγο να δω. Όχι, ο φίλος μου το. Είναι το φιλάκι μου ο Γιώργος ο Κόκ. Στο Δημόκριτο παίζει αυτή. βλέπω τα μπαλόνια, τα βλέπεις κατευθείαν. Τι ρε φίλε, αυτά είναι οχτάρια. Οχτάρι. Το νούμερα είναι. Οχτάρι. Βλέπεις και τα νούμερα, τα ξέρεις, βλέπω. Φυσικά. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Απόλλων Σμύρνης στις 6:15 την Κυριακή. Ποιο είναι η προπονητή, αυτό λέγαμε με τον Θόδωρο. Ποιο είναι η προπονητή η Σμύρνης. Κανείς δεν ξέρει. Σμύρνης, δεν το πούμε. Ποιον έχει. Πού είναι αυτό. Όλες οι σκέψεις μας είναι να πάρει τον πρώτο βαθμό, γιατί είναι άδικο σε 5 μάτς να μην έχει βαθμό η συμπαθής ομάδα του Απόλλων Σμύρνης. Πρέπει να κατακτήσει κανένα βαθμό. Αλμπέρτο. Εσκενάζει τι. Μοντεαγούδο. Τι είναι αυτό, Μονταγούδο. Μονταγούδο, ναι. Κατάλαβα, τελευταίο του μάτσο τον βλέπω. Δεν το βλέπω. Μονταγούδο. Εύδομο μάτσο δεν το βλέπω. Κοίταξε τώρα. Δεν το βλέπω. Εντάξει, έτοιμο η βαλίτσα. Η βαλίτσα έχει την έχει έτοιμη, δεν το βλέπω. Κοίταξε λίγο. Εγώ επειδή πιστεύω και θεωρώ ότι εύκολα μάτσα δεν υπάρχουν στην Super League. Αυτά είναι μάτσα που εγκυμανούν αρκετού κινδύνου. Ιδίω μετά από ευρωπαϊκό μάτσα. Έχουμε δει πολλά στραπάτσα. Εγώ εφιστώ την προσοχή και κρούω τον κόδωνα του κινδύνου ότι το μάτς δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται. Γιατί όλοι λένε δεν το υπολογίζουν. Δεν πειράζει. Ας λένε 48 χρονών γίναμε, από το 75 πάμε στην Τούμπα και παρακολουθούμε το τι γίνεται μετά του ΠΑΟΚ κάθε χρόνο. Εντάξει, ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Οπότε σε μια χρονιά στην οποία κάνεις πρωταθλητισμό, έχεις κάνει δύο μεγάλες νίκες με εξάποντα, έτσι, με ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Έχεις κάνει τεράστια νίκη στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι έχεις ξεφύγει λίγο στα μυαλά, έτσι, πετάνε, έχουν πάρει λίγο αέρα. Αν δεν προσγειωθούν τις επόμενες μέρες, τα επόμενα 24 ώρα,
και το πάρω το μάτσε πολύ στο καβαλέ, υπάρχει κίνδυνος. Έτσι, αν υπάρξει ανάλογη σοβαρότητα, που υπάρχει ανάλογη σοβαρότητα, νομίζω και από τον Ρασβάνο Τσέσκου, ο οποίος έχει την ιδιότητα να προσγειώνει τους ποδοσφαιριστές και να τους επαναφέρει στην τάξη, δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα κινδυνεύσει από την συγκεκριμένη ομάδα και θα πάνε όλα καλά, αρκεί να υπάρχει η ανάλογη σοβαρότητα και να εφαρμόσουν αυτά που θα τους πει ο προπονητής μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και φυσικά ένα γκολ στα πρώτα 20 λεπτά θα. Ένα γκολ στα πρώτα 20 λεπτά από τον Απόλλωνος Σμύρνης, πραγματικά, και Μπετόν Αρμέ. Θα κάνει εύκολο το. Ναι, έχει δείξει ο ΠΑΟΚ ότι μπορεί να γυρίσει μάτς με τον Όφη. Το γύρισε. Έχει δείξει ότι μπορεί να γυρίσει μάτς με πολύ καλύτερες ομάδες, με τη δεύτερη ομάδα της Ρωσίας, με τη Σπαρτάκ Μόσχας. Από 0-2 στο 17 το έκανα 2-3. Υπάρχει και καντεμιά στο τέτοιο. Πάει στα δοκάρια. Άλλο κοινό. Τι να κάνουμε. Άλλο κοινό. Ναι, υπάρχει και αυτό. Όντως. Έτσι, okay, πώς θα γίνει δηλαδή. 0-1 σου κάνει ο άλλος ένα από τα 30 μέτρα. Την κολλάει στο γάμα. Και αν δεν βάλει γκολ μετά και 11 στην περιοχή του. Υπάρχει, σου λέω, και αυτό που λες. Αλλά με τον φετινό ΠΑΟΚ που επιδεικνύει μεγάλη σοβαρότητα, αν και δεν έχει πιάσει απόδοση ακόμα, παίζει το 50%. Από τις δυνατότητες που έχει. Ωραία. Θεωρώ και πιστεύω ότι το πρώτο σημείο στην Τούμπα αναφυσβήτητα είναι ο Άσος. Εγώ να ευχηθώ. Εγώ δεν λέω ότι θα κάνει πανηγύρι και πάρει το ΠΑΟΚ. Μπορεί να γίνει και αυτό. Και αυτό μπορεί. Αλλά ωραία. Σοβαρότητα από το πρώτο λεπτό να μπουν ένα-δύο τέρματα, να πάει σε ένα σχόλιο ασφαλείας και μετά κάνει και. Εγώ να ευχηθώ στο συμπαθή σωματείο του Απόλλωνος Σμύρνης, γιατί είναι αμαρτία να έχει 0 βαθμούς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να μπει και αυτή στο σακούλι της Καμπονταλάκη. Έτσι να σπάσει το ρόδι. Δεν ξέρω με ποιον παίζει αυτή την Κυριακή. Μάλλον ο Απόλλωνος Σμύρνης. Τι με ποιον παίζει αυτή, με ποιον παίζει. Με τον ΠΑΟΚ. Α, ναι, σοβαρά. Ναι. Εντάξει, κατά λάθος το είπα. Ναι. Να κάνει και αυτή σε φταί. Μηδέν είναι η μόνη ομάδα με μηδέν, νομίζω. Να κάνει ένα σε φταί και αυτή η καημένη. Να πάρουν κανένα πονταλάκι να δουν εκεί πέρα. Ας κάνει την επόμενη αγωνιστική. Με τα συνεταιράκια σου. Απόλλωνος Σμύρνης ΑΕΚ παίζει. Με τα συνεταιράκια μας. Τα συνεταιράκια σου. Εμείς θα κάνουμε στα χρόνια δύο συνεταιράκια. Δύο συνεταιράκια. Πάλι δύο συνεταιράκια. Τους κίτρινους και τους κόκκινους του ΠΟΚ. Και εσύ είσαι τρεις-τέσσερις. Λοιπόν, για πες τώρα, μια που δεν έχουμε, να κάνουμε. Θα το κάνουμε στο τέλος, θα το κάνουμε τώρα. Τα προγνωστικά που δίνουμε, 1-1 είμαστε στα προγνωστικά, εντάξει. Μία εβδομάδα με κέρδισες κατά κράτος. Θα τα γράφουμε, θες να γράφουμε. Φυσικά, γιατί why not. Why not. Γράφονται οι εκπομπές, δεν χρειάζονται, φίλε. Υπάρχουν εκπομπές. Ένα είναι και ο Θόδωρος εδώ, να λέει. Και ο Θόδωρος, πια στα 1-1. Πρώτο. Λάρισα Πανετολικός. 6 και 4. Ρε, κάτσε τι αγωνιστική. Περίμενε, εντάξει, λάθος έκανε. Λάθος, έκτη αγωνιστική. Πανιόνιος Άρης. Να του, Θόδωρο ξεκίνα. Ένα σημείο θα δίνει, σκορ. Ό,τι θε. Άσος. Άσος, ωραία. Λέγε, κύριε Τρέγια. Άσος. Άσος και ο Τρέγιας. Εγώ λέω θα δώσω και ακριβές σκορ, το έδωσα. Μάλλον 0-2. Τι έδωσα. Okay. Προχώρα. Πανετολικός Λεβαδιακός. Πανετολικός. Ξερός Άσος. Πανετολικός Λεβαδιακός. Εγώ χ θα το δώσω. Χ. Πολύ κακή ομάδα ο Λεβαδιακός. Ο Πανετολικός ανεβαίνει. Δεν το βλέπω να μπορεί γενικά να κερδίζει εύκολα. Εκτός και αν γίνει αλλιώς. Χι το βλέπω κι εγώ. Και εσύ, Χι, τρεις συμφωνείς μαζί μου. Ναι, ναι, Χι το βλέπω. Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός. Αστέρας Τρίπολης. Εδώ είναι δύσκολο παιχνίδι. Εδώ θα κερδίσει ο Αστέρας Τρίπολης και εδώ θα πάμε την έδρα πάλι. Ναι. Ο Παναθηναϊκός τρέχει πάρα πολύ, αλλά ο Αστέρας Τρίπολης αμήνεται πολύ καλά. Και είναι και αφελής ο Παναθηναϊκός πίσω. Αυτό οπότε... πολύ ωραίο. Δεν είδα πόσο το δίνει αυτό πραγματικά. Για πες τρεγε εσύ. Τώρα μπορούμε να το βρούμε. Όχι, να δω πόσο το δίνει στο τέτοιο. Πραγματικά αυτό δεν το κοιτάξαμε. Δίνει 2,25 τον Άσο. Στην Τρίπολη 2,95 το Χ και 3,05 τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, Super League, Άσο εκείνο. Λοιπόν, Αστέρα Τρίπολη. Θέλω να το κάνω και τριάδα αυτό. Mm? Αστέρα Τρίπολη με Χ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Άσο ΠΑΟΚ. Και εγώ θα συμφωνήσω, δεν ξέρω τι θα πει ο Τρέγιας. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Θοδό και εγώ Άσο το βλέπω αυτό το παιχνίδι. Δεν γίνεται αυτό να συνεχίσει με τον Παναθηναϊκό. Ναι, εντάξει, ναι, τρέχουν πιτσιρίκια, ναι, ενθουσιασμό, ναι, άγνοια κινδύνου. Αλλά μέχρι εκεί πιστεύω ότι θα χάσει. Εγώ πιστεύω στατιστικά πάντα, χίλες, γιατί έχει δώσει 6 συνεχόμενα 6 μάτς ο Παναθηναϊκός μαζί με το κύπελο. Έχει 6 νίκες. Ναι. Επειδή πιστεύω πάρα πολύ στο νούμερο 7 και χαίρομαι που ο ΠΑΟΚ έπαιξε και το μάτς κυπέλλου με τον Άρη, γιατί θα γίνουν 7 τα μάτς με την Σμύρνη. Χαίρομαι πάρα πολύ που έσπασε το συνεχόμενο σερί του ΠΑΟΚ στο 6ο μάτς. Επειδή πιστεύω πάρα πολύ στατιστική, στο νούμερο 7, κατά 80% και παραπάνω, σπάνε τα σημεία. Δηλαδή, αν έχει 6 συνεχόμενους άσους, 6 συνεχόμενες νίκες. Άσο ή χι όμως, δεν μας αρέσει. Χι. Στο 7 σπάει. Εγώ και ο Θόδωρος άσος ή χι. Παρακάτω. Ναι. Κυριακή πάμε. Λαμία Όφη. Και αυτό δύσκολο μάτι. Διπλό. Διπλό το βλέπω αυτό.
Μιλάμε για δύο κακές ομάδες, ναι, με κακή φόρμα και οι δύο, με δύσκολα αποτελέσματα. Και οι δύο θα πάνε για την νίκη, αλλά είναι ο τυφλός και ο μονόφθαλμος, δεν ξέρω. Είναι, ναι, πραγματικά δύσκολα και σε... θα πάω και εγώ με τον Όφη, γιατί είναι ελαφρώς καλύτερος από τη Λαμία. Έχει ελαφρώς καλύτερες μονάδες. Ειδικά μπροστά λες, μέσα και μπροστά. Ναι. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι η τελευταία ελπίδα της Λαμία, τελευταία, το έκτη αγωνιστική λίγο βάρη, αλλά με βάση και τα αποτελέσματα που έχει φέρει και την εικόνα που έχει δείξει, και είναι και το δεύτερο συνεχόμενο. Γιατί είναι και νίκες εξάποντα αυτές, έτσι. Ναι, βέβαια. Είναι, λέβαια, και το, είναι, είναι και το δεύτερο συνεχόμενο της Λαμίας. Η Λαμία παίξε με την Ξάνθη την προηγούμενη αγωνιστική και έφερε χ. Άρα, στατιστική, όπως λέει και ο Τάσος, λέει, δύο, όταν έχεις δύο συνεχόμενα εντός έδρας ή δύο συνεχόμενα εκτός, δεν φαίνεις το ίδιο αποτέλεσμα. Αποκλείω το χ. Αποκλείω. Λέω ότι δεν θα βγει χ. Αλλά θα πάω, θα σας εκπλήξω, θα πάω με τη Λαμία. Πιστεύω αν δεν κερδίσει. Okay. Αν δεν κερδίσει, πιστεύω. Okay. Γεια σας. Είναι ο τέτοιος είναι και ο δικός σου είναι. Ποιος? Προπονητής. Ο Χάβος. Ο Χάβος, ναι. Είναι καλός, καλός προπονητής. Μου είναι το ευός μου. Ναι. Δεν σ' αρέσει. Λοιπόν, πάω καπόλος μήνης. Αν ο Πάοκ είναι σοβαρός, ναι, και δεν είναι υπερόπτης και δεν το σνομπάρει το μάτς, θα κερδίσει και εύκολα, πιστεύω. Ναι, εντάξει, λογικό φαρμακό. Ένα δέκατο έχει εδώ πέρα. Να μας πει ο Ζάχος ο Ντρούλινγκ τι πιστεύει Πάοκ από όλου μπαίνει. Όλες οι ευχές μου είναι με το φιλικό. Α, στοιχηματικά. Στοιχηματικά, τι θα το πάρε. Δεν θέλω να τα ακούσω. Ναι, αν το έπαιζα, αν μου βάζει το θα έβαζα χ ημίχρονα ω τελικό. Χ ημίχρονα ω τελικό. Άσο, ένα σημείο. Ένα δέκα. Ένα σημείο. Ένα σημείο σου δίνω. Τελικό σου δίνω. Λέω ότι είναι δύο σημεία το ημίχρονο τελικό. Ένα σημείο. Αν θε, αν θε, δεν είναι. Λέω, πες, κάνω... λέω καθαρά στοιχηματικά, γιατί μιλάμε για. Ναι, όχι, όχι, κοίτα να δες, δες το εδώ πέρα. Ναι. Το άσο το βλέπεις, ναι, ένα 10. Ναι. Το χ ημίχρονο άσο τελικό, ναι, είναι 3. Το βλέπεις, ναι, ισοπαλέω, okay, θα κερδίσεις. 3,75. Τι λέει, λοιπόν, λέω δηλαδή να αντέξει ένα ημίχρονο για να πάρω 3,75. Δεν με χαλάει, άσο τελικό. Ναι. Το άσο οι ευχές μου όλες μέσα από την καρδιά μου στο. Έτσι. Φιλικό σωματείο του Απόλλωνος Σμύρνης με τη μεγάλη αυτή ιστορία πάνω από 110-120 χρόνια. Άιντε, πανιονάρα! Πανιονάρα, ρε! Ατρόμητος Αθηνών. Έχουμε ακροατή, αλλά εντάξει. Πες. Τώρα θα πάμε τον ακροατή. Ατρόμητος Αθηνών, πας Γιάννενε. Και εδώ ο Ατρόμητος, εγώ βλέπω και καθαρή νίκη με 2-0. Ναι. Ναι, γιατί τα Γιάννενα γενικά έχουν πολλά σκαμπανεβάσματα. Άλλαξε ο Πετράκης από 5-3-2, 3-5-2 σε 4-4-2, 4-3-2-1. Γενικά είναι μπερδεμένος, μπερδεμένη και η ομάδα. Δεν ξέρω πώς θα εμφανιστεί εδώ, αλλά γενικά τη βλέπω την ομάδα με πολλά σκαμπανεβάσματα. Ο Ατρόμητος από την άλλη πάει πάρα πολύ καλά, το δείχνει και η βαθμολογική του θέση. Ναι. Και νομίζω ότι θα το πάρει και εύκολο, okay, το παιχνίδι. Είχε και καλό πρόγραμμα. Εγώ χ το βλέπω. Εγώ χ το βλέπω. Αυτό είχε και καλό πρόγραμμα ο Ατρόμητος, okay, σαν τον Άρη είχε καλό, okay, πρόγραμμα στην αρχή. Εγώ χ το βλέπω. Okay. Με Μιστακίδη και Κλάους δεν χάνουν τα Γιάννενα μέσα στον Ατρόμητο. Θα ρισκάρω, ξέρω τι ρισκάρω, θα πω το διπλό. Διπλό. Θα πω το διπλό. ΑΕΚ Ολυμπιακός. Εγώ χ λέω, όχι. Χ, πρόσεξε, θα το ξαπώ. Χ, μη χρονά στο τελικό το βλέπω αυτό το μάτι. Βλέπω ΑΕΚ. Εγώ βλέπω διπλό. ΑΕΚ Ολυμπιακός διπλό. Διπλό λες εσύ διπλό. Και ο Θόδωρος και πάμε στον ακροατή. Χ και γκολ-γκολ. Πάμε στο φίλο. 23-10, 2-87 και 3-8, 7-79. Φίλε, θα διαβάσουμε και το μήνυμά σου σε λίγο. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ναι, φίλε μου. Μια που δίνετε προγνωστικά να δώσω κι εγώ. Να σου ακούμε, βέβαια, γι' αυτό είμαστε. Εγώ θα βάλω και μπάσκετ όμως μέσα. Και μπάσκετ. Ναι, γιατί όχι. Βέβαια, γιατί αν έχεις κάποιο σίγουρα μαζί. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ φυσιολογικά θα κερδίσει και Ρέθυμνο και Απόλλωνα, στα φυσιολογικά. Ναι. Και βλέπω τον Άρη ήταν στον Πανιόνιο και ήταν από το Λαύριο την Κυριακή. Λογικά. Λογικά είναι εκτός το Πανιονίου, το όλα τα άλλα που λες είναι λογικά. Στο Λαύριο θα χάσει δηλαδή ο Άρης. Λογικά πιστεύω ναι. Στο μπάσκετ σου λέει θα χάσει. Στο μπάσκετ λέω κι εγώ. Λαύριο δεν έχει την αλφα εθνική. Με την εικόνα που δείχνει ο Άρης, για την εικόνα που δείχνει αυτή τη στιγμή, πιστεύω θα χάσει το Λαύριο, χωρίς να ξέρω καν το Λαύριο ποιος έχει. Δεν ξέρω αν έχει την περσινή ομάδα, θα χάσει 100%. Αν έχει κάνει τόσες πολλές αλλαγές που την έχουν φέρει πιο κάτω στα στάνταρ της. Ο μεγάλος Άρης θα χάσει το Λαύριο. Τι είναι, τι σχέση έχει αυτό. Δεν κατάλαβα. Ο μεγάλος Άρης. Η πρόβλεψή σου, ευχή μας. Αυτή τη στιγμή. Ναι, μην φοβάσαι. Δεν είναι. Δεν φοβάμαι. Εγώ ασχολήσα την πρόβλεψή. Την πρόβλεψή μου την είπα για τον Πασχετικό Άρη. Από την 7η έως 10η θέση θα τερματίσει φέτος. Οπότε. Ναι. Πολύ αισιόδοξη. Το ντέρμπι το βλέπω χ, ΑΕΚ Ολυμπιακός. Χ. Μπράβο. Ένα λεπτό. Αυτό επειδή είσαι παοξής ή έτσι το βλέπεις στοιχηματικά. Όχι, επειδή είμαι παοξής θα σου πω ότι και το Άρης ΠΑΟΚ το βλέπω να έχει δύο. Επειδή είμαι παοξής. Ναι. Τριπλή το βλέπω.
αλλά εντάξει. Μετά δεν με συμφέρει ο Άρης να χάσει από την άκρη τον Ολυμπιακό. Τα θέλω χ για να χάσουν από δύο πόντους όλοι. Σωστά. Και να έχει τελειώσει το έργο για τον ΠΑΟΚ από τον πρώτο γύρο. Πώς το βλέπεις αυτό? Αυτό το βλέπω πραγματικά, πραγματικά είναι το τέλειο, το ιδεατό για έναν ΠΑΟΞΙ. Οπότε εντάξει, άμα γίνουν έτσι όπως τα λες αυτά, μπορεί και από τον πρώτο γύρο να πάρει το πρωτάθλημα. Γίνουν όλα έτσι όπως τα λες, λίγο δύσκολο. Έτσι, λέμε, λέμε, λέμε. Ναι, ναι. Εντάξει, μπορεί και να βγει. Μπορεί και να βγει, φυσικά είναι μια πιθανότητα. Πώς δεν μπορεί να βγει? Είναι μια πιθανότητα, ναι. Okay. Και όσον αφορά το. Θέλω να με πληροφορήσετε το ranking του Άρη στην Ευρώπη. Σε ποια θέση είναι? Δεν ξέρουμε, φίλε, δεν ο Άρης έχει να παίξει στην Ευρώπη. Φίλε, δεν το έχει, δεν υπάρχει. Έχει, ο Άρης έχει 26 συνεχόμενα παιχνίδια. Πρέπει να είναι γύρω στο 458 θέσεις. 26. Άλλο, μήπως είναι και έξω από τη λίστα. Όχι, θα σου πω, είναι έξω από τη λίστα, σωστά το είπες. Έχει 26 παιχνίδια στην έδρα του Αίτος. Όταν το φτάσεις, τότε θα μου πάρεις ένα τηλέφωνο. Και ο ΠΑΟΚ έχει το μεγαλύτερο σκορ εκτός έδρας ελληνικής ομάδας. 0-7. Ένα λεπτό, φίλε. Αυτό τώρα είναι απάντηση σε αυτό που σου είπα. Εσύ παίζεις. Ο Άρης δεν παίζει κάθε χρόνο. Εσύ παίζεις κάθε χρόνο Ευρώπη. Εσύ ήταν να πάρεις από τον έδρα στον άνθρωπο. 26, αλλά πόσο. Στην UEFA που είσαι, φίλε. Στην UEFA που είσαι, φίλε. 4, 5. Ένα λεπτό, φίλε. Αυτό είναι απάντηση τώρα που μου λες πόσες φορές βγήκε στην 5. Έχει 26. Πρόσεξε, έχει 26 παιχνίδια στην έδρα του αίτητος. Ναι. Όταν φτάσει ο ΠΑΟΚ 26 παιχνίδια στην έδρα του αίτητος, τότε θα με πάρει τηλέφωνο. Δεν λέω κανένα ψέμα. Πες το ναι, φίλε. Πες το ναι. Είναι ψέμα αυτό που λέω. Πες το ναι, μην τον εκνευρίζει, παρακαλώ. Όχι, δεν είναι ψέμα. Είναι άστο, μην τον. Είναι. Δεν είναι ψέμα. Αλλά δεν υπάρχει στην Ευρώπη, δεν υπάρχει. Πού είσαι? Φυσικά δεν υπάρχω. Δεν έχω παίξει, έχω να παίξει 6 χρόνια. Έχω να παίξει, φίλε. Φυσικά δεν υπάρχω. Αλλά το άλλο είναι δεδομένο που στο λέω. Κατάφερε το κι εσύ και με παίρνει τηλέφωνο. Πόσο πρέπει να τρέξει για να ανέβει θέσει. Κατάφερε το κι εσύ αυτό που σου λέω. Ναι. Παίζει τακτικά στην έδρα σου. Ναι. Αφού δεν παίζει την πρώτη εθνική, ρε φίλε. Ξέχασα, ρε φίλε. Έχασα από την Μπενφίκα. Θα ξαναμετρά τώρα. Έχει δύο παιχνίδια. Σιγά-σιγά. Άλλα 24 έχει. Όταν φτάσει στα 26, αίτητο στην έδρα σου, θα με πάρει ένα τηλέφωνο, αλλά δεν θα είμαι ζωή μου. Και επειδή αυτό που είπες ότι εκφράζει υγεία την άλλη φορά που θέλει να χάνει ο ΠΑΟΚ και εγώ θέλω να χάνει ο Άρης. Φυσικά. Και στα Final Four που πήγε, που έχασε τα τρία πανηγύρισα και 10 να πηγαίνατε να χάνατε τα πανηγύρισα. Γιατί. Δεν είναι. Και αυτό που λέει ο Ζάγος δεν ισχύει για τα 26. Και σου λέω και στον Παράζ πανηγύρισα με τον Ολυμπιακό και τα κύπελα που χάσατε το 3, το 5, το 8. Δεν έχει κάνει τα. Ρε, 26 δεν μας... ισχύει. Δεν ισχύει ούτε αυτό, λοιπόν, παιδιά, που το ακούσατε και αυτό. Δεν ισχύει. Εγώ σας αφήνω, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Γεια σου, φίλε. Πάντως αυτό που είπες, φυσικά είναι οπαδική υγεία αυτό το πράγμα. Και ο Τάσος ταξίδευσε, ο Θόδωρος είναι, ζει στη Γερμανία. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν ξέρω σε ποια πόλη σε Θόδωρε. Ανόβερο. Ανόβερο. Είναι κοντά στο Μόναχο το Ανόβερο. Όχι, δεν ξέρω, δεν είναι. Τέλος πάντων. Ωραία. Ο οπαδός της Μπάγκεν ήθελε να χάνει της Μόναχο 1860. Στη Μαδρίτη ο οπαδός της Ρεάλ θέλει να χάνει Ατλέτικο και το ανάποδο. Λοιπόν. Οπαδική υγεία είναι. Μπράβο. Της Μίλαν θέλει να χάνει Ίντερ. Μιλάνο τελεία. Παντός εγώ φέτος στο Άρης ΑΕΚ και στο Άρης Ολυμπιακός θα είμαι βαμμένος Αριανός στα κάγκελα πάνω. Μπορείτε να τους ρίξετε 5 γκολ, 6, θα είμαι μαζί σας. Λογικό είναι αυτό. Λογικό είναι αυτό. Ο Τάσος με ποιο θα είναι, κάτσε να ακούσει τον Τάσο. Τι με ποιο θα είμαι, στο Άρης Ολυμπιακός? Στο Άρης ΑΕΚ. Ναι. Δεν θες να ακούσεις. Με το σεισμό θα είσαι. Όχι, ξέρω, όχι. Ένα ωραίο χ είναι μια χαρά. Εντάξει. Δεν είπες να χάσει ο Άρης. Να κόψει βαθμό. Να πάρεις ένα χ. Να πάρεις ένα βαθμό. Λοιπόν, επειδή γελούσες στην αρχή με τον Ζαμπά και το σύγκρινες με τον Καρτιμίρη. Με ποιον τον Καρτιμίρη. Με τον ποιον τον είπες. Με τον Μπρούνο Γκάμα. Με τον Μπρούνο Γκάμα. Λοιπόν, να ακοινώσουμε λίγο και στο φίλο Ζάο και τους φίλους ακροατές να ενημερώσουμε ότι παίκτη εβδομάδο στο Europa League είναι ο Ζαμπά. Το βραβείο του παίκτη εβδομάδα στο Europa League κέρδισε ο Λέο Ζαμπά του ΠΑΟΚ με την UEFA να το ανακοινώνει επίσημα. Το οποίο, φίλε Τάσο, τέτοιες ανακοινώσεις είναι ανακοινώσεις εκατομμυρίων. Έτσι ανεβάζουν για το κατάστημα αυτομάτως. Όπως και όταν ο προπονητής της της αγγλικής ομάδας που παίξαμε, τέλος πάντων ο Σάρι, δήλωσε ότι εμείς ήρθαμε και προσέξαμε τον Μπέλκα και τον Μπίργιοβιτς. Συγκεκριμένα τον Μπέλκα τον πήγε κατευθείαν στα 10 εκατομμύρια. Να πούμε ότι ο Λέο. Για τον Ζαμπά δεν είπε, συγγνώμη, δεν είπε για τον Ζαμπά. Να πούμε ότι ο Λέο Ζαμπά αναδείχθηκε ως πολυτιμότερος παίκτης στις δεύτερες αγωνιστικές φάσεις των ομίλων του UEFA Europa League μετά από σχετική ψηφοφορία που διεξήχθηκε στο UEFA.com. Ο νεαρός Βραζιλιάνος πήρε φανέλα βασικού από τον Λουτσέσκου, φρόντισε να δικαιώσει τον απόλυτο βαθμό του προπονητή, πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή του έως τώρα στην καριέρα του με τον ΠΑΟΚ, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Τριάβου επί της Μπατέ Μπορίσοφ. Πέτυχε 2 γκολ σε μόλις 2 τελικές προσπάθειες, δημιούργησε άλλα 2 για τον Μπέρκα και τον Μπρίγιοβιτς, ποσοστό ευστοχίας σε πάσες 89%,
39 επιτυχημένες μεταβιβάσεις, 44 και ανέκτησε και δύο κατοχές για την ομάδα του. Τι άλλο να σου κάνει αυτή η υπερπαιχτούρα που θα το νιώσεις μέσα στον Κλεάνθη. Θα το νιώσεις μέσα στον Κλεάνθη. Λοιπόν, εντάξει. Τι άλλο σου κάνει, φίλε. Τίποτα, μπράβο. Εσύ γέλα. Θα κλαίω. Φίλε, λογικό είναι να θες να υποβαθμίσεις. Να σου πω, γιατί νιώθεις και λίγο μπάλα. Πες μου ένα παίκτη Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, που έχει βγει παίκτη σε εβδομάδα στο ΕΦΑ. Αλήθεια, κανένας. Δεν το έχω προσέξει ποτέ. Πες μου μια ομάδα. Ήμουν με τα τραχτέρω, οπότε δεν τα προσέξα. Πες μου μια ομάδα που είχε 0-3 σε ευρωπαϊκό μάτσο εκτός έδρα σε ομίλους. Όχι, καμία, καμία. Ελληνική ομάδα που κέρδισε 0-3 στο 16. Καμία. Και με αυτό τα μεγαθύρια, όντως, καμία. Τι να κάνουμε, λοιπόν, φίλε, δεν υπάρχει. Ο Αντρέας μας στέλνει τα δικά του προγνωστικά, μια που είπαμε. Ναι. Μας τα βάλει και με. Και ωραία, μπράβο, ρε Αντρέα. Πανετολικός Λεβαδιακός 1-1. Αστέρας Παναθηναϊκός 2-1. Πανιόνιος Άρης 0-1. Ας το πέταξε το κουβά, φίλε. Πάω Καπόλων 3-0. Ναι. Λαμία Όφη 2-0. Ξάνθη ΑΕΛ πρέπει να είναι τη Δευτέρα το παιχνίδι. Ξάνθη ΑΕΛ 2-0. Ατρόμητος Γιάννενα 2-1 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-0. Πέταξε το κουβά, πήγε. Κουβάς, κουβανός λέει. Έγινε Φιντέλ Κάστρο. Κουβά, κουβά. Αντρέα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε μία στο εκατομμύριο να βγει αυτό. Λοιπόν, ο 779 λέει. Για να διαβάσουμε το μήνυμα. Όποιος διαβάσει αθηναϊκά site θα δει ότι ο Νιόνιος ξανά έχει τις δύο απουσίες. Ο Νιόνιος που με ανακοίνωση κάνει κάλεσμα στο παδό. Αυτό που είπα και εγώ. Στο μάτσο με Άρη. Γιατί να μην κάνει, ρε φίλε. Δεν έκανε σε κανένα. Σα πειράζει και αυτό. Ο άλλος σου είπα. Σα πειράζει και αυτό. Μα δεν σου είπα. Δεν ακούω. Ξέρετε τι σαν έκανε τα προηγούμενα. Μα δεν έκανε, σου λέμε. Γιατί με τον Πάουκ δεν έχει δει πάλι. Δεν έκανε κανένα. Άντε πάλι. Ρε, η διοίκηση δεν έβγαλε ανακοίνωση κάλεσμα. Θα του πείτε του ανθρώπου τι θα κάνουν. Όχι βέβαια. Πόσο απίστευτοι είστε. Ρε, εσύ, άλλο σου λέμε. Δηλαδή θα δει κανείς να πει στο Χαριλάου τι θα κάνεις εσύ. Άλλο σου λέμε. Όχι, και εγώ άλλο σας λέω. Δεν λες το ίδιο. Πώς δεν λέω το ίδιο. Δεν λέμε το ίδιο. Λέμε. Ναι. Στα προηγούμενα μάτς. Ναι. Ούτε με Ολυμπιακό. Δεν είπαμε τον Πάουκ. Μην τσατίζεσαι. Δεν τσατίζομαι. Δεν είπαμε μόνο τον Πάουκ. Καταγράφω τα γεγονότα. Έπαιξε τρία μάτς στη Νέα Σμύρνη ο Πανιόνιος. Ναι. Με Ολυμπιακό, με Πάουκ και με Όφη. Δεν έβγαλε ούτε μία φορά ανακοίνωση η διοίκηση πρώτη αγωνιστική. Και τι σημαίνει αρχή αυτό, του πρωταθλήματος. Για εσένα και τον 7-9, τι σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω. Ότι παίζει με τη μεγαλύτερη ομάδα. Όχι. Γαργαλέστε μας τη διαφορά, τη διαφορά. Τη διαφορά δείχνω. Με τον ΠΑΟΚ δεν έβγαλε. Με τον Ολυμπιακό δεν έβγαλε ανακοίνωση. Πολύ σωστά. Δεν ήθελε κόσμο στο γήπεδο με τον ΠΑΟΚ. Τι σημαίνει αυτό για εσά. Τίποτα. Τότε τι το λέτε. Δεν ξέρω. Ο κόσμο ακούει. Τι το λέτε. 2-0 θα χάσει και θα σου κατεβαίνουν τα αυτιά. Πάνε, βάλε το σπίτι. Γράψτε από τώρα. Τον Άσο από τώρα. Πάνε, είσαι στο ενίκιο τη Δευτέρα, ρε τρέγια. Στον επόμενο. Καλησπάμε. Χαίρετε. Ναι, είσαστε κύριε. Έλα, φίλε, τώρα που ηρεμήσαμε. Ναι. Έπεσε. Διάλειμμα και παρεχόμαστε ένα γεμάτο 25 λεπτό. 23-10-287-888-888. 69-45-287 και 3 οχτάρια. Και οι ντροπαλούριδες και όσοι κρυβακούτε, FM και ενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-5-26. Μπράβο, Βασίλη. Κομματάρα. Με πρώτη τσιμπήκαμε, μπράβο. Κομματάρα, είπαμε, ο Βασίλης, μουσικές επιλογές είναι. Έτσι. Ένας και μοναδικός. 23-10-287-888-888 από σταθερό. 69-45-287 και 3 οκτάρια από κινητό. Και για τα μηνύματά σας, FM και ενώ σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-526 για άλλα 20 λεπτά. Ράδιο Μαρμίτα μετά στο Τρέγκα Ζάχο Τρούλινγκ και το φίλο μας το Θόδωρο. Άρτη αφιχτής από την. Έχει ως μη Μέρκελ και Σόιμπλε. Ανόβερο, ε. Το ανώβερο είναι αλφα είναι ή βήτα είναι. Βήτα είναι. Ακόμη αλφα είναι. Δεν έπεσε. Έπεσαμε, συγκροθήκαμε, ξαναπέσαμε, έτσι πάμε εμείς. Άριστη μέσα. Να πούμε ότι η χθεσινή συντριβή ευρωπαϊκή, μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη του ΠΑΟΚ με την Πατέ Μπορίσοφ, αμέσως μετά την επίτευξη του τέταρτου τέρματος, ο Δημήτρης Πέλκας φίλησε το μαύρο περιβραχιόνιο που φορούσαν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στον μπράτσο τους προς τιμή των 6 Αετόπουλων που άφησαν τελευταία του πνοή στην επιστροφή τους από την Αθήνα στο σημείο των Ντεμπών. Κατόπιν σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και με χαρακτηριστική κίνηση προς τα πάνω αφιέρισε τον γκολ και την νίκη της ομάδας σε όλη την οικογένεια του Κεφάλου που κάθε χρόνο τέτοια μέρα τιμάει τα δικά της παιδιά. Είναι αφιερωμένη η νίκη, το έγραψε και στο Instagram σε όλα τα δικοχαμένα παλικάρια. Που έφυγαν με τόσο άδεξο τρόπο. 19 χρόνια δεν έχουν περάσει. 19. Επειδή θυμάμαι πραγματικά. Θα σου πω γιατί θυμάμαι. Γιατί είχα έναν φίλο, πολύ καλό φίλο, που ήταν στην εκδρομή τη συγκεκριμένη. Να πούμε το μνημόσυνο μετά για την Κυριακή, έτσι. Στα Τέμπη. Και θυμάμαι ότι. Γιατί δεν υπήρχαν τότε φυσικά ούτε τα κινητά, ούτε
Υπήρχαν κινητά στην αρχή. Απλά δεν είχε, Ρετάσω, πώς δεν είχε κινητά, Facebook, δεν είχε Instagram. Ναι, εντάξει, ήταν στην πολύ αρχή. Ήταν ναι, ίσα-ίσα δηλαδή που ήξερε το μήνυμα, το SMS να χειριστεί. Ήταν στις αρχές τους όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή η επικοινωνία ακόμη δεν ήταν όπως είναι τώρα. Πολύ σωστά το λες. Θυμάμαι το βράδυ, επειδή είχα ένα πολύ καλό φίλο. Τελικά φυσικά δεν ήταν στο μοιραίο λεωφορείο. Τι άσχημο βράδυ πέρασα. Και δεν είναι τώρα θέμα Άρη, πάω και. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν. Στου νεκρού δεν έχει. Ναι. Δεν υπάρχουν. Λέω, πέρασα ένα πραγματικά πολύ άσχημο βράδυ και όσοι είχαμε γνωστού ή φίλου, εμένα ήταν πολύ καλό φίλο, ο οποίο τελικά δεν ήταν φυσικά στο μοιραίο λεωφορείο. Τι να πω εγώ για αυτό το πράγμα. Σε κανένα να μην τύχει, όχι. Στον εχθρό σου που λένε τέτοια πράγματα, όχι σε. Μπορεί να μαλώνουμε, μπορεί να βριζόμαστε κάποιες φορές, μπορεί να πλακωνόμαστε και κάποιες φορές, αλλά θέματα ζωής και θανάτου δεν νομίζω. Δεν υπάρχει μπροστά. Ναι, στο θάνατο δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και μπροστά σε τέτοια και τόσο σοβαρά ζητήματα δεν υπάρχει ούτε το χρώμα, ούτε η ομάδα, ούτε η θρησκεία, ούτε τίποτα. Έτσι, κρίμα, όλοι κρίμα, όλοι είμαστε ίσοι. Κρίμα και άδικο, δηλαδή να πας να βλέπεις την ομάδα σου και να γυρίζεις και, να μην γυρίζεις βασικά. Λοιπόν, θέλετε λίγο να γελάστε. Τι είναι αυτό. Το πρόστιμο για τον Ολυμπιακό με τους Πυρσούς. Α, ναι, αυτό που λέγαμε και προχθές. Που ανάψανε, οι οποίοι ήταν τετραπλοί από αυτοί που μπήκανε. Που άναψε ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Να. Γιατί είχαμε και δύο διακοπές αγώνα λόγω των Πυρσών. Έτσι. Ναι. Για πες, για πες. Όταν έχεις δίκιο, στο δίνουμε. Είναι 18.500 ευρώ χρηματική ποινή για ευριστικά συθήματα των φιλάθλων. Δηλαδή, τη στιγμή που ψήφιζαν οι Σκοπιανοί για το Μακεδονικό, αν θυμάστε, γινόταν το μάτς, έβριζαν αυτοί οι κοπρίτες. Αυτοί οι κοπρίτες, εσείς όπως το λέω, όχι όλοι. Εγχωρώ και από μεγάφωνα τη Μακεδονία. Φώναζαν την ομάδα της Θεσσαλονίκης Βούλγαρους και έβριζαν τη Θεσσαλονίκη και το Λευκοπύργο. Αυτά τα εκτρώματα, αυτοί οι εμετικοί άνθρωποι. Για όλα αυτά λοιπόν τα ευριστικά συθήματα των φιλάθρων, καθώς επίσης και για τη συμπεριφορά των φιλάθρων και για τους 336 πυρσούς. Μπράβο. Που ανάψανε σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας και της Μολότοφ που φάγανε οι αστυνομικοί και τα επεισόδια που γίνανε, ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με χρηματική ποινή 18.500 ευρώ. Τους οποίους 336 δεν τους είδε ο αθλητικός δικαστής, τους είδε λιγότερο να σε πληροφορήσω. Τώρα στην αστυνομία. Ναι, αυτός όμως δεν το έλαβε στα υπόψη του, γι' αυτό και είναι τόσο χαμηλή. Γιατί ανάλογα τον πυρσό πολλαπλασιάζεται. Δηλαδή τι έχει από 1% έχει άλλο τιμοκατάλογο. Όχι, είναι ο πυρσός. 5.000 ο πυρσός είναι. Και φυσικά δεν πήρε ούτε στα υπόψη του αθλητικός δικαστής ότι το κοκορευόντουσα στα δικά του τα site ότι ανάγκησαμε 336 πυρσούς λόγω του δημοσιογράφου, να πούμε το όνομα. Του Βασιλόπουλου, του Κώστα Βασιλόπουλου. Παρ' όλα αυτά εδώ δεν το πήρε στα υπόψη του και φυσικά ο Ολυμπιακός για μια ακόμα φορά περνάει στο άλλο. Και πάλι, sorry Τάσο, και πάλι, για να περνέψω λίγο τη γένεια μου, όπως βλέπεις είμαι ο Jason Statham. Να τα ευλογήσεις, ναι, είσαι. Ο Jason Statham τώρα είδε στο χρόνο. Έχεις και πολλές θαυμάσεις. Καλά, σε ψέματα να μην λες. Μέχρι τώρα, ρε φίλε, ένα μήνα εκπομπή, τρεις έφυγες. Εντάξει, ρε φίλε, λοιπόν. Γι' αυτό εκτός από. Ζάχο, έχει δίκιο ο Τρέγιας, εδώ έχει δίκιο. Κάπου μια φορά στις 10 έχει δίκιο και ο Τρέγιας, Ζάχο. Λοιπόν, εκτός. Μην πέφτεις κάτω, μην πέφτεις κάτω. Έπεσε κάτω, μην πέφτεις κάτω. Τώρα είναι σε καλή αγκαλιά, είναι τώρα να μια χαρά είναι. Μπα, σιγά. Μόνο ανέβει. Λοιπόν, μιλάς τέτοια πολλά. Λοιπόν, για όσα ας πούμε άκουγα τα προηγούμενα, δεν έλεγα μόνο για ξένους διαιτητές, έλεγα ξένοι αθλητικοί δικαστές, ξένοι διαιτητές και φυσικά όπως διοργανώνει η ΕΠΟ το πρωτάθλημα, θα πάρει στην αγγλική ΕΠΟ, ας το πούμε έτσι, και θα πεις για δύο χρόνια, για τρία χρόνια θα διοργανώσει το πρωτάθλημα. Που οι διαιτητές. Σε πληροφορώ, Τάσο, θα σου επιβεβαιώσει με το που γίνεται η κλήρωση του αγγλικού πρωταθλήματος. Ναι. Όλοι οι διαιτητές έχουν οριστεί. Μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις ότι την 35η αγωνιστική Manchester West Ham θα το διαιτητεύσει ο Τάδε. Κατάλαβες. Έχω όμως εκεί. Ναι. Ο καλός ο διαιτητής δεν θα τον αφήσουν να φύγει από το Liverpool τότε για να έρθει να σφυρίξει.
το Άρης Λεβαδιακός, ας πούμε. Ναι, θα σου έρθει ένας αμφιβόλου ποιότητος κτλ. Από νότιχα μεριά, δεν ξέρω αν. Το λέγαμε και στο διάλειμμα. Τι γίνεται εκεί πέρα. Εκεί τα λάθη φυσικά κάνουν. Γιατί θα σου πει άλλους δεν κάνουν λάθη, φίλε, οι Άγγλοι διαιτητές. Κάνουν και χοντρά μάλιστα. Αλλά εκεί τα λάθη είναι προς όλους. Τα λάθη είναι. Και επαναλαμβάνω, εγώ 50 χρόνων έφτασα, δεν έχω ακούσει ποτέ, μπορεί να κάνω λάθος, να έχει κατηγορηθεί Άγγλος διαιτητής για δωροδοκία. Άγγλος διαιτητής για δωροδοκία. Ποτέ. Γιατί όλους... δεν κυνηγάνε οι ομάδες, δεν θα πάει Manchester City ή Manchester United αντί για να κάνει μεταγραφές και να κάνει ομάδα να κοιτάει να πάρει την κέρδη. Για να σφυρίζουν τους άλλους και να περνάνε αυτοί πάει και να αγοράζουν. Αυτά είναι του Ολυμπιακού τα τελικά. Ναι, αλλά γι' αυτό βλέπεις και το προϊόν είναι σε τέτοιο επίπεδο. Γι' αυτό, ακριβώς, γι' αυτό και τα τηλεοπτικά πάνε σε τέτοια ύψη δυσθεώρατα. Γι' αυτό οι ομάδες έχουν. Φυσικά τα μοιράζονται τα χρήματα και έχουν όλες οι ομάδες από τελευταία, όπως είπες πολύ σωστά στο διάλειμμα, μπορεί να κερδίσει την πρώτη. Έτσι είναι. Και γι' αυτό είναι το νούμερο ένα πρωτάθλημα στον πλανήτη. Και μπορείς να κάτσεις να δεις άνετα, όχι μόνο το Manchester Liverpool ή το City που έχουμε την Κυριακή, έχει Manchester City Liverpool. Έχει πολύ ωραίο μάτς. Ναι, δεν θα κάτσεις να δεις μόνο αυτό, μπορεί να κάτσεις άνετα να δεις και το Everton Newcastle. Κατάλαβες, γι' αυτό είναι το νούμερο ένα πρωτάθλημα στον πλανήτη. Γιατί υπάρχει και κράτος, υπάρχουν και νόμοι και υπάρχουν. Τώρα έλα, πες μου λίγο στο 0-3 πώς αντέδρασες. Δεν, ναι, σου λέω το Venom. Δεν μπορεί τώρα. Ρε, κεφάλα έβλεπα το. Tom Hardy, το Venom. Ποιον Venom του Άρη. Venom. Το Venom. Όχι, το Venom. Λόγω τώρα των εκπομπών. Με το Ζένδρο, μήπως ήταν με το Ζένδρο και το Δράπη και τα βλέπατε μαζί. Λοιπόν, λόγω των εκπομπών, εγώ να σου πω τώρα πέρα πλάκα. Είμαι πολύ συνεφίλ. Πάω τακτικά κινηματογράφου. Ναι, αλλά όταν είναι ο ΠΑΟΚ, δεν γίνεται. Τώρα θα άφηνα εγώ να δω το έργο. Άσε τώρα τον πρόλογο σώμα, έκανα 3-0. Θα σου πω. Θα το βλέπει στο μάτι. Θα σου πω. 4 φορές επανάληψη το πρωί. Θέλει την ειλικρινή απάντηση. Αν ήταν Chelsea ΠΑΟΚ, δεν θα πήγαινα. Θα έβλεπα το Chelsea ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί κάτσε να δω. Μπάτε σκύλια, λέστε ΠΑΟΚ. Είσαι καλά, μωρέ. Και χάσω τον Tom Hardy με το. Εσύ στους Champions League με πάτε σκύλα λέστε. Θα παίξω. Γιατί μέχρι τώρα με κάτι Βυζάντια έπαιζε κοκκινογόματος. Εντάξει, σωστό. Και με κάτι Ιλτέξ Λίκους. Θα παίξω του χρόνου. Ιλτέξ Λίκους. Υγεία να έχουμε τέτοιο. Υγεία να έχουμε του χρόνου τέτοια μέρα και να είμαστε και οι τρεις εδώ και ο Θόδωρος και να σου κάνω. Δεν θα παίξει. Γιατί άντε στην καλύτερη να βγεις πέμπτος, την πολύ καλύτερη. Να σε καλά. Θα παίξει να πούμε αρχές Ιουλίου και αντί ο αξιωμακάρης αδερφέ, γιατί θα είσαι στο αδυνάμος. Έτσι λέω. Έτσι είναι. Για να δούμε. Θα είσαι όπως έπαιξε η Τρίπολη με τα Γιάννενα και πήρανε το Λομπού. Το Λομπού, βρε, τι είσαι. Για να δούμε. Για να δούμε τρέγια. Κάτσε να καθίσει. Εγώ σου λέω ούτε Ευρώπη θα δει. θα δει. Θα δει τι στραβέ έχει να κάνει. αύριο ξεκινάει η κατηφόρα σου. Κατηφόρα. Στο λέει ο Τάσος ο Τρέγιας. Μπράβο. Αύριο ξεκινάει η κατηφόρα σου. Μπράβο Τρέγια. Αντικειμενικότατος. 21 του μηνός ολοκληρώνεται η ταφόπλακα. Πώς δεν έβαλες κασκόλ του Πανιωνίου σήμερα. Και μετά μπαίνεις στη ζώνη υποβιβασμού με ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Αυτή είναι η πορεία σου. Γι' αυτό σας είπα εγώ που με κολλούσατε και μου λέγατε. Ένα δίκιο το έχεις. Μου λέγατε 7 στα 7, 21 βαθμούς. Και 7 στα 7 να κάνεις. 4 στα 5 έκανα. 21 δεν σώνεσαι. Δεν σώνεσαι. Με 30 σώνεσαι. Κατσίκι, δεν σώνεσαι. Αλλά σου λέω από αύριο αρχίζει η φτύρωση. Καλά Τάσο. Καλά Τάσο, άντε να μας κερδίσετε. Να μας κερδίσετε στο Χαριλάου Τάσο. Και είναι άλλη αγωνιστική που θα παίξει ΑΕΚ Άρης. Δεν θα είσαι με το μεγάλο Άρη. Πώς? Τι με νοιάζει εμένα, ένα διάφορο μάτσο. Α, διάφορο μάτσο. Εμένα με νοιάζει. Λέω εγώ, δεν θα βάλεις εκεί να δεις λίγο βασικά το 0-1 ο Άρης. Στο 0-1 το Άρη δεν θα πανηγυρίσει τρέγια μου. Ποτέ θα πάρει. Τραγούδα για το κύπελο που έχει να πάρει 48 χρόνια. Ποτέ. Κάνω μια ερώτηση. Ο Θόδωρος εδώ πέρα είναι. Λέω ο Θόδωρος. Κερδίζω. Πάω, γίνεται το θαύμα και κερδίζω το Χαριλάου. Λοιπόν, την άλλη αγωνιστική που παίζει ΑΕΚ Άρης. Όχι, το θαύμα το λογικό. Θαύμα θα είναι να κερδίσει ο Άρης. Εντάξει, έτσι λες. Έτσι. Λοιπόν, βάζει ο Άρης γκολ στο 40. Δεν θα πανηγυρίσει ο Τρέγιας. Εσύ θα πανηγυρίσει. Είναι αντικειμενικό. Μπράβο, Θόδωρος. Εντάξει, ρε φίλε, ακούγεσαι. Τώρα, μα θέλει ο Θόδωρος και εσύ να απαντήσει. Εγώ δεν θα απαντήσω. Ακούγεσαι. Απαντήστε για εσά. Μα ακούγεσαι. Μα το λέω εδώ στον αέρα. Να ακούσουμε και τον Θόδωρο. Το Θόδωρο να ακούσουμε. Δεν θα πανηγυρίσω. Έλα, Θόδωρε. Εγώ θέλω τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή, φίλε, και για να γίνει αυτό μπορεί να ρίξει και 10 γκολ και την ΑΕΚ του Ολυμπιακού. Να του είναι αντικειμενικό. Πάλι θα μου φάνε βαθμού. Πάλι θα βάλουν κανένα κάδο έξω από την τύπο φωτιά και θα πούνε τρομοκρατική επίθεση, ξέρω εγώ. Θα βρουν κάτι, δεν του φοβάμαι. Οπότε θα πρέπει να του καβατζώσω τουλάχιστον. Τώρα σε κάνουν να αλλάξει και σένα να πούμε γνώμη τώρα. Γιατί με αναγκάζει. Χτύπα ξύλο, παίρνει κανένα διπλό αύριο και με γυρνά τα μάτια γράφουν τίλτ να πούμε.
μέσα στη Νέα Σμύρνη. Αυτά μου αρέσουν. Και κοίτα καμιά γαζομάρα να γίνει κανένα 1-0 και είναι από πάνω σου. Και πάει στην ΑΕΚ, θα πανηγυρίσεις. Πάλι, πάλι θα πανηγυρίσεις γιατί την ΑΕΚ κάνει. Να απαντήσει ο Θόδωρος. Να απαντήσει ο Θόδωρος. Δύσκολο μου βάζεις τώρα. Πρέπει να πω Θόδωρε. Πρέπει να πω. Είναι Steven Spielberg. Τώρα με έχει βγάλει τώρα. Είναι καλό αυτό. Είναι καλό αυτό. Έχει θητεύσει στη μεγάλη τη μαρμίτα σχολή. Έχω κάνει αγροτικό 5 χρόνια. Κάτσε τώρα να τον πάω κι εγώ. Για πε μου, Ζάκ. Τελευταία αγωνιστική. Θα σου πω. Δεν έχω πολύ αγωνιστική. Είσαι μαζί με τον Ολυμπιακό. Έτσι. Είσαι να πάρει πρωτάθλημα και παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακό και βάζει ο ΠΑΟΚ γκολ στην Τούμπα. Το πανηγυρίζει. Φυσικά. Να παίρνω πρωτάθλημα. Φυσικά το πανηγυρίζει. Δηλαδή, ένα λεπτό. Κερδίζω πάω τον Ολυμπιακό και παίρνω εγώ πρωτάθλημα. Ναι. Φυσικά θα τον πανηγυρίσω. Εγώ θα πανηγυρίσω στο ΑΕΚ Άρης, ναι. Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, άμα και οι δύο ομάδες τελειώσουν με 7. Με κόκκινες. Μπράβο, μπράβο. Προπάντων, ανθρωπιστή ο Τέλεια. Καλό άνθρωπο. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Γεια σα, χαίρετε. Λοιπόν, επειδή το λέει ο Τρέλια. Δεν σα ακούμε. Ότι θα χάσει ο Άρης. Πάει να πει ότι μου δίνει να καταλάβω ότι έχει μαντικές ικανότητες. Έχει κληρονομικό χάρισμα. Με τα Γιάννη να το βρήκα, φίλε, πάντως. Να κάνω μια ερώτηση. Και είχα βρει και το χ ημίχρονο διπλό τελικό του ΠΑΟΚ στην ίδια αγωνιστική, να ξέρεις, φίλε. Άσε να. Κουτάλια στραβώνεις, παλικάρι μου. Ορίστε, κύριε. Κουτάλια στραβώνεις. Καλά σου λέει. Δεν άκουσα. Είσαι ο Γιούρι Γκέλερ, σου λέει. Δεν κατάλαβα τι είπε. Στραβώνεις κουτάλια, Γιούρι Γκέλερ. Όχι, ρε φίλε. Κάνει τα ρολόγια να δουλεύουν. Όχι. Δεν έχω τέτοιες ικανότητες, φίλε. Λοιπόν, άμα δεν έχεις τέτοιες ικανότητες, είσαι σαν το μάγο της χαλάστρας. Όχι, φίλε, δεν είμαι ο μάγος της χαλάστρας. Είναι αυτός. Όχι, δεν είπα ότι είσαι. Είπα, σαν τον μάγο. Σαν τον γιατί μάγο. Γιατί και εκείνος γιαλατσί είναι. Παρακάτω. Παρακάτω, πείτε, αν θέλετε. Πείτε... Παρακάτω. Πες μου, πες μου. Κάτι άλλο έχετε να πείτε. Ορίστε. Δεν έχεις δει ακόμα τίποτα. Τι εννοείτε. Δεν έχεις δει ακόμα τίποτα. Μπορεί να μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές να είσαι πρώτος και να γίνει τον μπάρμπα κόλπο και να λες να γράφεις βιβλίο πώς χάθηκε το φετινό πρωτάθλημα. Ποιος θα το πάρει. Δεν ξέρω. Εσύ πάντως, ο Ταλκάς σου είναι να χάσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα ή να πάρει την δική σου ομάδα. Ο Κισάβας πέρσι είπε κάτι. Ποιος? Ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει το πρωτάθλημα. Το είπε. Εσύ τι ομάδα είσαι. Ολυμπιακός, ο Πασκάλης είμαι. Α, γεια σου, Πασκάλη. Νάτος. Καλώς τον Πασκάλη. Παίρνουμε στα προγνωστικά σου, Πασκάλη, για Σαββατοκύριακο και εσύ. ΑΕΚ Ολυμπιακός το βλέπεις. Θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ είναι σκοτωμένη. Κι εγώ αυτό είπα. Είπα κι εγώ αυτό. Θα κερδίσεις. Ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει εύκολα. Ο Άρης, αν και δύσκολο, θα κερδίσει. Μ' αρέσει που βάλαν τον Κομίνη. Γιατί. Να, ναι, το ξεχάσαμε αυτό. Να το πούμε. Δεν χωράει να κάνει άλλη λαλαγία. Κάπου πρέπει να επαναφέρει το όνομά του, οπότε θα το παίξει το παιχνίδι 50-50. Άρα παραδέχεσαι ότι έκανε λαλακία στο ΠΑΟΚ. Έκανε, ρε φίλε. Okay. Έκανε. Γιατί. Ναι, μπορεί να είμαι Ολυμπιακός, αλλά μου αρέσει η αλήθεια. Αλλά αγαπάς και τον Άρη λίγο. Τον Άρη τον λατρεύω. Δεν ξέρω εγώ. Γιατί κακό είναι. Μα δεν λέω ψέματα. Εγώ αλήθειες λέω, ρε φίλε. Εντάξει, μαζί σου. Μαζί σου. Εντάξει. Λοιπόν, αν έπαιζε. Αν ήσουν σε ένα σωματείο, άσχετα, είσαι ΠΑΟΚΣΙΣ και είχες τη δυνατότητα να παίξεις σε ένα άθλημα σε μια άλλη ομάδα, δηλαδή, που ήταν σε άλλη πόλη, 500 χιλιόμετρα, θα τη συμπαθούσες. Όχι. Εγώ δεν μπορώ να συμπαθώ δύο ομάδες, φίλε. Είναι ανώμαλο αυτό λέει, που κάνεις. Είναι Ολυμπιακός και είναι ψηλό. Ανώμαλο αυτό που κάνεις. Δεν είναι φυσιολογικό. Να, τσουκαλάς νούμερο 2. Οπαδικά είσαι ανώμαλος, να ξέρεις. Όχι. Με συγχωρείς, οπαδικά στο ξαναλέω και στο λέω μπροστά σου και πίσω, είσαι ανώμαλος οπαδικά. Όχι. Δεν μπορεί να αγαπάς μια ομάδα και να είσαι άλλη ομάδα. Συμπαθεί, παιδί. Όταν παίζει δηλαδή Άρης Ολυμπιακός, τι είσαι. Ολυμπιακός. Όταν παίζει Άρης Ολυμπιακός, τι είσαι. Να κερδίσει ο καλύτερος. Γι' αυτό σε λέω, είσαι ανώμαλος. Οπαδικά είσαι ανώμαλος, φίλε. Δεν πας καλά. Καλύτερος. Ναι, δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό. Επειδή καλύτερος είναι ο Ολυμπιακός, κερδίζει ο Ολυμπιακός. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Είσαι χριστιανός και λίγο μουσουλμάνος. Νάκη, ρε φίλε. Πώς ρε φίλε, ρε Πασκάλη, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τάσο, άκουσα. Παρακαλώ. Ορίστε. Χωρίς παρεξήγηση, έτσι φιλικά είμαι. Όχι, να χαρώ το φίλο μου. Λοιπόν, και κάποια στιγμή θα πιούμε και τσίπορο παρά. Εσύ το πίνεις.
Εμείς δεν πίνουμε. Εσύ το έχεις πει ήδη, 26 ήταν τα γράδα. Τέλος πάντων, άστο τώρα να πάει. Άντε, πες το ρε Πασχαλάκη. Γεννήθηκα Πασχαλάκης, Πασχαλάκης, το υποκριστικό σου είναι Πασχαλάκης, να ξέρεις. Γεννήθηκα μεγάλωσα τριλάρα. Ναι. Λοιπόν, ναι. Κάποια στιγμή που ήθελα να ξεδιπλώσω τις δυνατότητες μου επάνω στον αθλητισμό. Ναι. Λοιπόν, για να σου είμαι ειλικρινής, πέρασε και από τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ναι. Δεν στέρκωσα όμως, γιατί την εποχή που πήγα στον ΠΑΟΚ, ναι. Έκανε προπόνηση μαζί μας ο γιος του Σάνων. Ο, του λες Σάνων. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό έγινε πολύ πιο πριν πάω στον Άρη. Μάλιστα. Λοιπόν, την επόμενη μέρα ο Γιάνκος που έδινε τις πανέλες, ναι. Με το μουστάκι που έμεινε πάνω στον Άγιο Παύλο. Ναι, ναι. Στο μπράβο. Στο κουλέκαφε. Στο πάνω από το δεξιάρχη. Βλέπεις ότι είμαι ενημερωμένος. Ναι. Λοιπόν, την επόμενη μέρα, επειδή πλακώθηκα με το γιο του Σάνο, δεν μου έδωσε φανέλα. Από εκεί σου μείνε ρε Πασκάλη, λοιπόν, η έφτρα για τον Πάκο. Ολοκλήρωσε όμως, έχουμε άλλη μια γραμμή και τελειώνει η εκπομπή, Πασκάλη. Μετά μπλέχτηκα με τις μηχανές, τα παράτα τον αθλητισμό και όταν απολύθηκα, έκανε καινούριο τμήμα ο Άρης Χάτβολ. Και μάλιστα. Πήγα και έπαιξα. Είσαι ωραίος, ρε Πασκαλάκη. Είσαι ωραίος, ρε Πασκάλη, να σε ακούμε. Και άμα σε στεναχωρούμε καμιά φορά στη χώρα μας, οπαδοί είμαστε. Οπαδοί είμαστε. Δεν με στεναχωρείτε καθόλου. Η στεναχώρια θα τη φάει ο Τασούλης. 21 του μηνός. Εντάξει, ρε Πασκάλη. Να μας πάρεις όμως 22, να σε ακούσουμε τη φωνή. Θα πάρει. Εντάξει. 22 και 23 θα σε πάρει. Έτσι, ρε Πασκαλά, άντε να σε καλά, Πασκάλη. Να σε καλά. Καλό σου βράδυ. Με την ήττα αύριο. Έγινε, έτσι, μπράβο, με τον Άρη είπε. Με την ήττα αύριο. Για τον Άρη. Καλά λέει. Αύριο δεν παίζει ο ΠΑΟΚ. Θα αύριο παίζει. Παξιμάδια. Όπω για τρία λεπτά, για τρία λεπτά θα έπιανε η ευχή σου. Για μεθαύριο παίζει. Γιατί δεν άλλαξε η μέρα. Έλα, φίλε. Στον τελευταίο φίλο. Έλα, ρε Αλάνια. Γεια σου. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Το φιλαράκι το προηγούμενο δεν λέει ότι είναι Αργιάνος από τη Μενεμένη. Τον έχουμε εντοπίσει. Άστο να ρε. Τρέπεται. Άστο Πασχάλη. Άστο γλυκό. Έλα. Παλικάρι μου, πρώτη φορά είδα ο παδό γκέι. Γιατί ρε φίλε. Τι δύο ομάδες, ή το παίρνεις ή το δίνεις. Για ποιον να λες. Για το προηγούμενο. Όχι εντάξει, συμπαθή είπε. Δεν είναι. Μα σου είπε Ολυμπιακός, Άρης θα είναι με τον Ολυμπιακό σου είπε. Εγώ το χαρακτήρισα οπαδικά ανώμαλο. Ναι, το είπε και. Ναι, δεν στέκει, ρε φίλε. Εντάξει. Βγαίνει όλα τα ραδιόφωνα και δηλώνει Ολυμπιακός. Ναι. Και πώς γίνεται τώρα, είσαι Ολυμπιακός ή άρεσε, ρε φίλε. Εντάξει, αυτό ναι, έχεις ένα δίκιο, έχεις. Αλλά Ολυμπιακός λέει πιο πριν. Εντάξει. Να μην το λέμε. Τρέπεται να πει ότι είναι Αργιανός στην Τιμένη. Πανιόνιος Άρης, πώς το βλέπεις αύριο, τι φωνή έχεις. Για να ακούσουμε καθαρό, μια άσο. Αντικειμενική. Άσο τελικό. Άσο ημίχρονο. Φίλε, βλέπεις μπάλα, ρε φίλε. Μπράβο. Άσο ημίχρονο τελικό. Ναι. Ωραία. Κάτσε να το γράψουμε. Βλέπει μπάλα, ρε φίλε. Νιώθει. Μπράβο, φίλε. Φυσικά. Ο Πανιόνιος είναι ρε φίλε σε καλό μομέντο. Πανεβασμένο. Δύο νίκες είναι επόμενες. Μα πιθανό. Δεν αδικήθηκε ο Πανιόνιος με τον Ολυμπιακό. Βέβαια. Του άρεσε του Πασκάλι αυτό. Μα το είπε. Υπάρχει ένα πέναλτι, θα σου πει πριν. Που μέχρι και ο Τρέγιας είπε ότι ήταν πέναλτι. Είναι πέναλτι. Του Ολυμπιακού είναι πέναλτι. Αλλά έχει πάρει τόσα πέτσινα οπότε. Δεν δικαιώνει. Α χάσει και ένα. Αλλά και η γκολάρα του Μασούρα είναι δύο μέτρα. Καλυπτόμενος, έτσι, δηλαδή και είναι... ένα άλλο, να yeah. παίρνει η Ελλάδα βαθμούς, έτσι, μόνο ΠΑΟΚ να δίνει, να παίρνουν οι χάρτινοι τα πρωταθλήματα να παίζουν εύκολους ομίλους. Δεν βαριέσαι, Ρεγκαρντάση, πάρ' το πρωτάθλημα φέτος να παίξεις κι εσύ, θα είσαι στους χείρους. Πάρ' το όμως, μικάρι, γιατί, να σου πω και κάτι, δεν φταίγαν μόνο οι χάρτινοι, οι τρομοκρατημένοι και οι άλλοι που φύγαν. Φταίγαμε κι εμείς, Φίλιππες. Πού φταίγαμε, ρε. Φταίγαμε, ρε, φίλε, φταίγαμε. Φταίγαμε. Σε λίγο θα φωνάξουμε ΠΑΟΚ και θα τιμωρηθούμε. Φταίγαμε, φίλε. Γιατί έβαλες δίχτυ φέτος πίσω από τους πάγκους. Το έλεγα πέρσι όλη τη βδομάδα στις ασπρόμενες πτήσεις. Εδώ είναι ο Θόδωρος. Ναι. Βάλτε δίχτυ και βγαίνει ένας και ξέρεις τι μου λέει. Εγώ ρε δίνω 1000 ευρώ και 800 ευρώ διαρκείας. Θα μου πεις εμένα να μου βάλω δίχτυ. Πάρτε να κι ας είναι Μάγκβελ να πούμε. Στο Καραϊσκάκι ξέρεις τι ρίχνουν, τι πετάνε, ρε φίλε. Τίποτα δεν πετάνε, φίλε, στο Καραϊσκάκι. Τίποτα δεν πετάνε για πολλά χρόνια. Κατάλαβες. Ξέρουν τι κάνουν εκεί πέρα. Ξέρεις γιατί. Γιατί έχει ομάδες περιφρούρησης και άμα κάνεις καμιά ξερή εκεί, ξέρεις τι έχεις να πάθεις. Άστα να πάνε. Τάσο, και εδώ έχουμε περιφρούρηση. Μη στεναχωριέσαι, και εδώ έχουμε. Έγινε Καρντάση. Έγινε καλά. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Καλό σου βράδυ. Ωραίο αυτό. Έχει μια φωτογραφία με τον Λουτσέσκου και λέει για μένα το λεωφορείο της ΑΕΚ είναι καινούριο. Φοβερό ο Δήμος. Λοιπόν, επίλογος κύριε Τρέγια μας, να πούμε και το χωρικό μας. Το πες βασικό υποστηρικτή. Να πούμε φυσικά ότι
η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα έρχεται στον αέρα της πόλης και στα αυτιά σας, διότι έχει βασικό υποστηρικτή το Escobar Espresso Coffee Bar, Γεωργίου Παπανδρέου 9, πρώην Αθέων να πούμε. Τηλέφωνο 2311-208-301, 2311-208-301 για τα ρεζερβές σας. Ανοιχτά είναι το Escobar από τις 8 το πρωί για το καφεδάκι σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ένα από τα ωραιότερα, αν όχι το ωραιότερο στέκι της πόλης, για να απολαύσεις τους αγώνες όλων των πρωτοαθλημάτων Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης ομάδος. Αλήθεια, και όχι μόνο, με κρύα πιάτα, έτσι, με καθαρά ποτά όπως λέει και ο Τάσος συνέχεια, με και, καλό κόσμο. Και υπέροχες εταιρείες υπάρξεις και σαν δαμόνες και σαν προσωπικό. Ειδικά η είσοδος, Να ευχαριστήσουμε με τη σειρά μας πάρα πολύ και την οικογενειακή ταβέρνα Τα Πιθάρια στο Ρετζίκι, το φίλο μας τον Άκη. Το μεζεδοπολείο Μπακάλικο στην Ευρωκάστρο 133, ο φίλος μας ο Γιώργος εκεί, η οποία ταβέρνα του ξεκίνησε σήμερα και το λαϊβάκι. Να πάτε εκεί, Ευρωκάστρο 133, να καραγουστάρετε προγραμματάρα και special εδέσματα. Το γυράδικο το μοναδικό στην Προφήτηλία 75, το Sport Café Win στην Αριστοτέλους 21, το μοναδικό σπορ καφέ στο κέντρο της πόλης, στην Ψαροταβένα Πορφύρα, στην οδό Επιδαύρου 30, στην Τούμπα, και όλους τους φίλους εσάς που είστε καθημερινά εδώ και μας κρατάτε συντροφιά και παρέα, και ελπίζουμε να είμαστε κι εμείς καλή συντροφιά και παρέα για εσάς. Να ευχαριστήσουμε και τον Θόδωρο. Να ευχαριστήσουμε τον Θόδωρο. Ήταν εδώ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σήμερα είσαι φοβερός. Βέβαια δεν τον αφήσαμε πολύ να μιλήσει στον άνθρωπο. Να πω, δεν πειράζει, θα είμαι δύο εβδομάδες, θα ξανάρθει. Θα ξανάρθει, φυσικά. Φυσικά. Πώ θα είσαι δύο εβδομάδες. Δηλαδή θα φύγει όταν. Λίγο πριν χάσετε από τον Άρη, θα φύγει. 17 του μηνός πέρα. Εντάξει, θα πάρει την πίκρα στην Γερμανία. 22 θα μα πάρει, θα πανηγυρίζουμε μαζί. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τον Βασίλη Καβαλία φυσικά στην λιγοληψία με τι μουσικάρε του. Θα ξαναλέμε εμεί πρώτα ο Θεό. Τη Δευτέρα στις 10 το βράδυ με όλα τα αποτελέσματα της αγωνιστικής. Έτσι. Καλή επιτυχία στις ομάδες σας. Από Ράδιο Μαρμίτα, από Ζάχο Ντρούλινγκ, Τάσο Τρέγια, Θοδωρή, Βασίλη Καβαδία. Καλό ξημέρωμα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής. Auf Wiedersehen.